Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο παρκέ του ΟΤΕΔΙΒΗ, καλώς ήρθατε στο παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων σε ένα πολύ σημαντικό απόγευμα, καθώς στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 η βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ θα τιμήσει μία από τις σημαντικότερες φιγούρες στην ιστορία της, μία από τις σημαντικότερες φιγούρες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιώργος Τρότζος τίμησε τα χρώματα της ΑΕΚ για σχεδόν μία εικοσαετία, κατέκτησε 5 πρωταθλήματα μαζί της, ήταν ένα από τα ηγετικά της στελέχη στον ιστορικό θρίαμβο του Καλλιμάρμαρου το 1968 και απόψε η διοίκηση της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του Μάκη Αγγελόπουλου θα αποσύρει την ιστορική φανέλα με το νούμερο 6 όπως είχε πράξει και για το νούμερο 10 του παγκόσμιου Γιώργου Αμερικάνου. Μαζί σας ο Ρήγας Δάρδαλης, εδώ ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος από τη στιγμή που ανέλαβε τα ενία της, και εδώ το τιμόμενο πρόσωπο, ο κύριος Γιώργος Τρότζος, ένας άνθρωπος που θα λέγαμε έφερε την επανάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, ένας παίκτης που έφερε την επανάσταση. Δεν είναι υπερβολή ούτε αστείο να πούμε ότι είναι ο Έλληνας Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, αφού αυτός πρώτος έφερε την ραβέρσα, το θρυλικό skyhook που μετέπειτα καθιέρωσε στο παγκόσμιο μπάσκετ ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δι στο ελληνικό. Ο Γιώργος Τρότζος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο του Γκονζάκα, εννοείται ότι έκανε τα πρώτα του βήματα στην Θεσσαλονίκη με την Χάνθ, γεννημένο στη Βέρεια το 1942, αλλά εξέλιξε το παιχνίδι του στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο της Γκονζάκα, από το οποίο είχε αναδειχθεί ο μεγάλος Τζον Στόκτον, πριν επαναπατριστεί αρχικά για λογαριασμό της Χάνθ και στη συνέχεια για την ΑΕΚ, με την οποία έκανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Σπουδαία καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ έκανε και ο αποψινός φιλοξενούμενός μας, ο Γιώργος Βοσγανάς. Θα τον καλωσορίσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα όμως πάμε να απολαύσουμε την ειδική τιμητική εκδήλωση για χάρη του Γιώργου Τρότζου. Τον βλέπετε στα 74 του, στέκεται μια χαρά. Ο πρώτος μεγάλος σέντερ του ελληνικού μπάσκετ. Αρκετός κόσμος για τα δεδομένα της ώρας και του αντιπάλου της ΑΕΚ βρίσκεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, γύρω στους 5.000 ανθρώπους. Και όπως είναι λογικό αποθεώνεται ο Γιώργος Τρότζος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι κατέκτησε 5 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ το 1964, το 1965, το 1966, το 1968 και το 1970. Έπαιξε στο πρώτο Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Εδώ παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα από τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο. Και την Ανθοδέσμη, έπαιξε λοιπόν στο πρώτο Final Four επί ιταλικού εδάφους. Τότε η ΑΕΚ είχε βγει τέταρτη, αφού στον ημιτελικό είχε ιτηθεί από την Σλάβια Πράγας και στον μικρό τελικό από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Και η ώρα που αποσύρεται, που ανεβαίνει στην οροφή του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η φανέλα του Γιώργου Τρότζου με το νούμερο 6. Ήδη υπάρχει το νούμερο 10 του Γιώργου Αμερικάνου, του αείμνηστου Γιώργου Αμερικάνου, που επίσης έγραψε ιστορία με την ΑΕΚ όντας ο ηγέτης της την χρυσή δεκαετία του 60, στη διάρκεια της οποίας η ΑΕΚ κατέκτησε 4 από τα αθλήματα, το 5ο της ήταν το 1970. Ο Γιώργος Τρότζος ανταποδίδει το χειροκρότημα προς το κοινό της Ένωσης και σε λίγο θα είναι δίπλα του ο Θανάσης Ασπρούλιας. Να καλωσορίσω τώρα τον Γιώργο Μποσγανά, που τίμησε τη φανέλα του Πανιωνίου, τίμησε τη φανέλα
της Εθνικής Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε. Ρίκα, καλησπέρα. Δεν είχες προλάβει τον Γιώργο Τρότζο, ευχαριστούμε εμείς για την παρουσία σου. Είναι όμως ένα από τα πρόσωπα που, έστω και αν δεν τα έχεις δει, τα ξέρεις καλά αυτό που έχουν αφήσει πίσω τους. Κοίτα, είναι σημείο αναφοράς για τους ιδιαίτερα τους ψηλούς στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι σπουδαίο και για αυτό, για αυτούς τους παίκτες και για όλους τους υπόλοιπους να τους τιμάνε με αυτόν τον τρόπο. Και παίξανε μπάσκετ σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο τιμητικό για αυτούς. Ο Γιώργος Τρότζος, θα πούμε ότι φυσικά αγωνίστηκε, τίμησε και την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε τους αποψηλούς ηγητές, τον Ηλία Κορομιλά, τον Παναγιώτη Διαμαντή και τον Κωνσταντίνο Ξενικάκη. Ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Ο λόγος στο Θανάση Ασπουλιά. Λοιπόν, ένας αρκετά νεότερος άνθρωπος, ο οποίος και εξαιτίας σας και των επόμενων γενεών αποφάσισε να ασχοληθεί με το μπάσκετ, το μόνο που μπορεί να πει σε εσάς είναι να ευχαριστώ για ό,τι προσφέρατε στο μπάσκετ και ένα θερμό συγχαρητήρια για την κληρονομιά που αφαιρείτε πίσω σας. Πείτε μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε τώρα βλέποντας την φανέλα σας να είναι πάνω ψηλά και με την πλακέτα που έχετε στο χέρι σας? Συγκινούμε πάρα πολύ, διότι είναι για μένα η ύψιστη τιμή. Το να μου σηκώσει φανέλα η ΑΕΚ είναι κάτι το οποίο εμένα με σκλάβωσε. Δηλαδή αισθάνομαι πολύ υποχρεωμένος απέναντι στο Μάκη Αγγελόπουλο και στην ΑΕΚ όλη, και ελπίζω να συνεχίσει αυτή η μεταχείριση στους παλιούς παίκτες. Τι έτρωτος από την καριέρα σας έχετε κάποιο αποθυμένο? Τίποτα, δεν έχω. Εγώ ήμουνα φίλος με όλους, δεν τσακώθηκα με κανέναν, αγαπητός, εντάξει, τα έβλεπα λίγο πιο ψύχρεμα. Θα θέλατε να έχετε καταφέρει κάτι το οποίο ενδεχομένως, είτε λόγω των καταστάσεων είτε λόγω των συνθήκων, δεν καταφέρετε να πετύχετε? Κοίταξε, όλοι θα θέλαμε να παίρναμε μια Ευρωλίγκα, γιατί για τον μπασκετμπολίστα είναι πολύ μεγάλη τιμή, ειδικά αν είναι βασικός παίκτης. Δεν μιλάω για παίκτη που κάθεται στον πάγκο και πήρε μια Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό βέβαια είναι δύσκολο. Ελπίζω να το κάνει η ΑΕΚ. Τι θυμάστε από τη θητεία σας στην Αμερική και στον Γκονζάγκα? Θυμάμαι ότι εκεί έμαθα μπάσκετ. Εκεί έμαθα τη ραβέρσα, την οποία χρησιμοποίησα πάρα πολύ στην Ευρώπη. Και εντάξει, γενικά ας πούμε έμαθα να πειθαρχώ στους προπονητές, να μην φέρνω ποτέ αντίρρηση, και βασικά ο χαρακτήρας μου διαμορφώθηκε προς το καλό. Εάν σήμερα ο Γιώργος Τρότζος σπούδαζε στο Γκονζάγκα, θα μπορούσε να παίξει στο NBA? Έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα, δηλαδή οι πολύ ψηλοί παίκτες, όπως βλέπεις, βγαίνουν στο περιθώριο. Θέλουν πιο κοντούς, γύρω στα 2-5-2-6, αθλητικούς και γρήγορους. Έχει αλλάξει το βάσκετ. Και ένα με καλά σούτ απέκτη. Τώρα εδώ βλέπουμε Φερρυπίνη. Χθες έβλεπα τον center forward της Μπαρτσελόνα, έκανε 3 σούτ από το φάουλ επάνω, σίδερο και έψου. Δεν πάει, δεν γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς προτιμούν παίκτες με καλή τεχνική και γρήγορη. Και μια τελευταία ερώτηση. Η αλυσίδα των ψηλών του ελληνικού μπάσκετ είναι Τρότζος, Κοκολάκης, Βασούλας, Παπαδόπουλος. Ο επόμενος? Ο επόμενος δεν ξέρουμε ποιος είναι. Το ψάχνουμε ακόμα. Ναι. Συγχαρητήρια θερμά. Να είστε καλά. Ρίγα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Ασπρούλια. Πάμε σε μία άλλη δόξα, όχι στον Παναγιώτη Γιαννάκη, αλλά στον Απόστολο Κόντο, που υπήρξε συμπαίκτης του Γιώργου Τρότζου στην σωστά λίγα. Κύριε Κόντο, στην ΑΕΚ δεν παίξατε μαζί. Παίξατε μαζί στην εθνική ομάδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συνδέεστε με μια σχέση όπως χαρακτηρίσατε, αδελφική. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση η οποία είναι πάρα πολύ φιλική και με τιμάει αυτή η που μου έχει και του έχω. Είναι η εποχή στην οποία μια γενιά του ελληνικού μπάσκετ, η οποία έθεσε τις βάσεις για τις πολύ καλές μέρες, για τις πολύ καλές δεκαετίες που ακολούθησε. Πρέπει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΑΕΚ για την τιμή που έγινε στον Γιώργο τον Τρότζο, την οποία την άξισε και με το παραπάνω.
Έχω τονίσει και έχω πει κατ' επανάληψη ότι είναι μέσα στις τρεις μεγάλες ναυαρχίδες του ελληνικού μπάσκετ. Γιώργος Οτρότζος, ο οποίος αυτός άνοιξε τις πόρτες για μεγάλα πράγματα με απορρίφωμα το πρωτάθλημα Ευρώπης με την ΑΕΚ, ο Τζίμις ο Κοκολάκης, ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Τους αποκαλώ πάντοτε οι ναυαρχίδες του ελληνικού μπάσκετ. Κύριε Κόντο, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Ρίγα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πλέον έτοιμοι για το τζάμπολ. Ήταν μια πολύ όμορφη τελετή που ετοίμασε η ΚΑΕ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική επικράτησε στην Πάτρα με 77-56 του Απόλλωνα. Ξεκίνημα με το δεξί έκανε και το Λαύριο, το οποίο στην έδρα του νίκησε με 75-69 την Κίμη. Εδώ βλέπουμε την πεντάδα της Ένωσης με Ούκιτς, Λαρετζάκη, Βασιλιάδη στην περιφέρεια, Τζαγουάντ Βίλιαμ στο 4 και τον Δημήτρη Μαυροϊδή στο 5. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Σερέλης ξεκινάει με τον Μπόλτς και τον Γιάννη, το πολύ καλό περιφερειακό δίδυμο από την Αμερική, τον Γιάννη Αθασούλα, τον Μιχάλη Περάκη που ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ και τον Χάμιλτον στο 5. Πέρσι οι δύο ομάδες μονομάχησαν στην 6η και την 19η αγωνιστική, με την Ένωση να κερδίζει και τα δύο παιχνίδια με 70-65 μέσα στο Λαύριο και με 90-82 μέσα στο ΆΚΑ. Εδώ οι δύο από τους τρεις διαιτητές, ο Ξενικάκης και ο Διαμαντής. Αρκετός κόσμος στο ΆΚΑ, επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αναλογιών. Γιώργο, φέτος το μπάσκετ, Γιώργο Βοσγανάτ, φέτος το μπάσκετ βαδίζει σε ένα διαφορετικό στυλ, πιο γρήγορο. Συνεχίζουν οι ομάδες να παίζουν με τους λεγόμενους undersize center. Εδώ ο Χρήστος Σερέλης, εδώ και 7 χρόνια προπονητής του Λαυρίου. Βλέπουμε ότι και η ΑΕΚ, ναι μεν παίζει με τον Δημήτρη Μαυροϊδή που δεν είναι ένα κοντό πεντάρι, αλλά γενικά έχει παίξει ο Γιούρις Ντόβτς αρκετούς αθλητικούς Αμερικανούς. Πώς βλέπεις αυτή την τάση του μπάσκετ? Σε μια εικόνα όπως το NBA νομίζω, και είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο πια. Δηλαδή τα φάουλ τείνουν να τα περιορίσουν αυτά που σταματάνε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο. Δηλαδή όλο αυτό το στυλ με πολύ γρήγορους παίκτες, οι επιθέσεις πάρα πολύ γρήγορα και να παίζουν παιδιά τα οποία έχουν αθλητικά προσόντα, είναι ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή. Πολύ ωραία. Το Λαύριο πέρσι είχε μια καλή παρουσία στην παρθενική του χρονιά στην Α1. Τερμάτισε στην 9η θέση. Εκεί ισοβάθμισε μαζί με τα Τρίκαλα και τον Απόλλωνα. Σχετικά νωρίς έσωσε την παρτίδα, έχοντας 9 νίκες και 17 ήττες. Η ΑΕΚ από την πλευρά της τερμάτισε στην 4η θέση κανονικής περίοδου, αλλά στα play-off κατάφερε να κάμψει στη σειρά των μικρών τελικών τον Άρη. Πάμε λίγο στους δύο πάγκους, αφού δούμε το τζάμπολ ανάμεσα σε Χάμιλτον και Μαυροϊδή, να μας πει ο Θανάσης Φρούλιας, να μας πούν ο Θανάσης Φρούλιας και ο Κώστας Κατέβας αν υπάρχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Ξεκινάμε από τον Θανάση. Λοιπόν, καλησπέρα. Από τα πέριξ του πάγκου της ΑΕΚ, αγωνιστικό πρόβλημα η ΑΕΚ δεν έχει. Αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Ντόβιτς είναι να βάλει το νέο παιδί που ήρθε πριν από μερικές μέρες στην ΑΕΚ, ο Φάρκνερ, να προσπαθήσει να τον εντάξει στο πρόγραμμα όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο κύκλος των διαδοχικών αγώνων. Άρα πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμη να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις. Κώστα Κατέβα. Η μόνη απουσία για τον Λάβρο είναι αυτή του Σάκη Γιαννακόπουλου, ο οποίος έχει ένα τράβηγμα στον προσαγωγό. Πέραν αυτού, ο Χρήστος Σερέλης έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος πέρσι έβαλε το δικό του λιθαράκι στην παραμονή του Λαυρίου, ο Γιούρις Ντόβτς στην δεύτερη του σεζόν πλέον στην Ένωση. Ούκιτς στέκεται για τρεις μετά το σκριν που του έδωσε ο Μαυροϊδής. Το rebound από τον Περάκη και ο Περάκης και ο Αθανασούλας, όχι ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν στα τμήματα υποδομής της Ένωσης. Μπράντον Γιάνγκ στέκεται για δύο από το ύψος των βολών. Ακόμα στο 0 οι δύο ομάδες. Το rebound από τον Κώστα Βασιλιάδη. Σε θέση 3 και στο 2 ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ούκιτς
Παίρνει το σκρίν από τον Μαυροϊδή. Williams, Μαυροϊδής απέναντι στον Περάκη. Καλή βοήθεια που δόθηκε από τον Αθανασούλα και Μάριους Μπόλτζ, και ο Αθανασούλας θα ανοίξει το σκορ σε μια κακή επιστροφή. Ναι, δείχνει το Λαύριο δείχνει ίσως λίγο πιο έτοιμο στην αρχή από την ΑΕΚ. Πήρε 2-3 ελεύθερα σουτ. Θα δούμε, η ΑΕΚ δείχνει λίγο ακόμα νοθρή στην αρχή. Λαρετζάκης θα ισοφαρίσει. Σκόρερ, μας το έδειξε αυτό την προηγούμενη διετία με τον Κολοσσό Ρόδου, παιδί του Εγάλεο, ο Γιάννης Λαρετζάκης. Γιάνγκ πασάρει στον Μπόλτζ, υπό την πίεση του Λαρετζάκη ο Βίλιαμς αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός παρκέ. Άστοχες και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του μάτς. 1-3 εντός παιδιάς για την Ένωση, 1-5 για τους φιλοξενούμενους. Ούκιτς στο Μαυροϊδή, Λαρετζάκης, Williams υπό την πίεση του Χάμιλτον, έκανε το προστάρισμα, rebound από τον Αθανασούλα. Μπόλτς θα του κλέψει την μπάλα με αντικανονικό τρόπο ο Δημήτρης Μαυροϊδής, να διασπάσει αυτό το double team ο Μπόλτς, και με το tackling ο πρώην διεθνής σέντερ, θα το δούμε εδώ στο replay. Έχουμε τώρα foul από τον Λαρετζάκη, είναι το πρώτο του αγώνα. Και 35 μετά το τζάμπο της αναμέτρησης. Ο Διαμαντής λέει στον Βασιλιάδη να πάει πιο πίσω για να επιτρέψει την πάσα επαναφοράς στον Αθανασούλα. Μπόλτς το heads out από τον Μαυροϊδή είναι καλό, αποτρέπει τη συνεργασία του pick and roll. Χάμιλτον, φάουλ από τον Williams και δικαίωμα για δύο βολές. Πάσα μέσα στη ρακέτα, πίεση του Χάμιλτον και ο Williams έβαλε τα χέρια του πάνω σε αυτά του Χάμιλτον. Χάμιλτον ένας γυρολόγος, έχει παίξει σε καλές ομάδες όπως στην Γκραν Κανάρια, στη Ρέτζιο Καλάμπρια, στην Τσερκάζη από την Ουκρανία. Έχει φτάσει χάρη του μέχρι και στο Λίβανο, στην Σατσέζε. Πέρσι τελείωσε τη σεζόν με το Λαύριο. Σε 7 μάτς είχε 6,7 πόντους και 4 rebound ανά αγώνα. 2-4. Ο Λαρετζάκης τώρα κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Μπόλτς. Θα γίνει η παράβαση. Εδώ δεν αντέδρασε καλά σε αυτή την παγίδα. Ναι, δείχνει να θέλει να πει το Λαύριο. Νομίζω καλά, γιατί έχει μεγαλύτερο βάθος η ΑΕΚ και προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πιέσει πολύ στην άμυνα και να κοντρολάει λίγο την επίθεση. Προσπάθησε την πλάγια γραμμή ο Τζαβουάντ Βίλιαμς. Θανάσιας Πουλιά, είπες κάτι? Ναι, έλεγα ότι ο Σερέλη θέλει να ακολουθήσει την ίδια τακτική που ακολούθησε και πέρυσι, ακριβώς στο ίδιο γήπεδο με τον ίδιο αντίπαλο, όταν είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ, η οποία υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπορούσε καν να μεταφέρει την μπάλα από το ένα αμυντικό, από το αμυντικό μισό του γηπέδου στο επιθετικό. Μάλιστα. Καλή κυκλοφορία της μπάλας στην προηγούμενη επίθεση του Λαβρίου. Είχε ένα ανοιχτό τρίποντα από τη γωνία ο Μπόλτς, αλλά δεν το αξιοποίησε. Βασιλιάδης βάζει μπροστά. Ένας από τους πιο γρήγορους εκτελεστές των ευρωπαϊκών παρκέ, ο Κώστας Βασιλιάδης, δεν χρειάζεται καν να πάρει η τρίπλα. Εφόσον του δοθεί η μπάλα στο σωστό σημείο, μπορεί να εκτελέσει άμεσα, όπως έπραξε προηγουμένως. Γιάνγκ γίνεται αλλαγή, μένει πάνω του ο Μαυροϊδής μετά το σκριν του Περάκη, τον βασανίζει με τρίπλα, έχουμε μεταφορά της μπάλας. Σωστή νομίζω υπόδειξη του Ηλία Κορομιλά, αν έχουμε το replay. Μαυροϊδής ανάγκια βοηθάει στην άμυνα, αν υπάρχει κάτι στην άμυνα που θεωρητικά ο Μαυροϊδής έχει ντεζαβαντάζ απέναντι σε άλλους πιο αθλητικούς ψηλούς, είναι η δυνατότητά του να βγαίνει στο heads out. Αλλά σε δύο φάσεις, και στο heads out το προηγούμενο αλλά και στην αλλαγή που έγινε στην προηγούμενη φάση, τα πήγε χωρίς μάλλον και ένα σκορά.
με τον στο Βασιλιάδη. 7-4 Χάμιλτον στο ένα συναντίον ενός με τον Williams. Κακό το τελείωμα από την αριστερή πλευρά. Λαρετζάκης το φάουλ. Εδώ τώρα τι πρέπει να δοθεί, Γιώργο Μποσγανά? Υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τα φάουλ μακριά από την μπάλα. Ακόμα και οι διαιτητές δεν το έχουν ξεκάθαρο, φαντάζομαι. Πρέπει να περάσουμε και στις αγωνιστικές για να το δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Εδώ δεν πήγε για την μπάλα τόσο. Mm-hmm. Πήγε να σταματήσει την επίθεση. Οπότε θα πρέπει να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο το τι θα σφυρίζουν οι διαιτητές. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι η FIBA θα εφαρμόσει το νέο κανονισμό του αδιαθλητικού φάουλ από τον Οκτώβριο του 2017. Ήδη εφαρμόζεται στην Ευρωλίγκα. Η νόρμα, ο άτυπος κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα τοπικά πρωταθλήματα. Υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με την νέα οδηγία για τα αντιαθλητικά φάουλ. Εντάξει, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στο ξεκίνημα. Πάμε στο Θανάση Ασπουλιά. Ωστόσο, σε αυτό που έλεγες και επειδή μέσω των μεταδόσεων του OTTV και τις σχέσεις και τις επαφές που έχουμε με το Ιταλικό Πρωτάθλημα, κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο και χωρίς να είναι συγχρονισμός της Ιταλικής Λίγκας με το όρδινο της Ευρωλίγκας, οι Ιταλοί κατά κάποιο τρόπο έχουν ουσιαστικά υποδεχθεί αυτόν τον όρο περί αντιαθλητικών φαουλ, τον νέο κανονισμό. Από εκεί πέρα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, είναι στη διακριτική ευχήρα των διαιτητών να εφαρμόσουν ή όχι, αλλά σε πρώτη φάση εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στην Ευρωλίγκα. Μπράντον Γιάνγκ, ελεύθερο στη γωνία ο Χάμιλτον, rebound από κανέναν, προσπάθησε για το επιθετικό ο Κοκ Τζίτο, ο αμερικανοθρωμένος Ολλανδός του Λαβρίου. Κώστας, κατέβασε το λόγο. Τον οποίο, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω, πέρασε στο παιχνίδι ο κόουτς Ερέλης λόγω των δύο φάουλ που είχε ο Περάκης. Ο προπονητής του Λαβρίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αρκετά έντονη αστοχία από τους παίκτες που μέχρι τώρα, επιμένει τονώνοντάς τους το ηθικό και λέγοντάς τους ότι θέλει να παίρνουν κάθε ελεύθερο σουτ το οποίο θα βρίσκουν. Ο Βασιλιάδης για δύο με ταμπλό. 10-4. Λεγόμενο close out με μια προσποίηση. Ναι, θα πρέπει ο παίκτης που το μαρκάρει να είναι λίγο πιο κοντά του και να μην δίνει τόσο μεγάλη βοήθεια. Και πριν το τρίποντο που έβαλε, να ήταν strong side, ο παίκτης του μπήκε μέσα χωρίς λόγο. Bolts, foul από τον Λαρετζάκη, είναι το δεύτερο. Ένα πρόβλημα για τον Γιούρις Ντόβτς. Εντάξει, πιστεύω και έχει το βάθος να τον βάλει. Και θα αντικαταστήσει με τον Μάικλ Ντίξον, ο οποίος ήδη έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο της εξέδρας. Ένας χαρισματικός σκόρερ. Ο Αμερικανός που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο της ΑΕΚ. Σπέρδει στο μαρκάρισμα του Μπράντον Γιάνγκ. Ποιος θέλει να τον μποστάρει, ναι, τον οδηγεί μέσα στη ρακέτα, το turn around, πολύ ωραία προσπάθεια και που πέρσι είχε 12,1 πόντους ανά αγώνα με το Λαύριο. Ούκιτς στο πλαϊνό pick and roll με τον Μαυροϊδή, 12. Να δω περισσότερο την ικανότητα στο pick and roll του Μαυροϊδή. Ναι, και να οδηγεί την μπάλα πολύ μέσα στο καλάθι, ενώ λίγο ίσως το Λαύριο να παίξει πιο περιφερειακά. Γιάνγκ στον Χάμιλτον. Μπάλα μέσα στη ρακέτα και πάλι στον Χάμιλτον. Απέναντι στον Williams θα υποπέσει σε βήματα. Σωστή υπόδειξη, κούνησε το σταθερό του. Καλή άμυνα στο post από τον Τζαουάντ Williams, τον πάλι ποτέ συμπαίκτη του LeBron James στους Cavaliers. Βλέπουμε εδώ πως έχασε το σταθερό του ο Χάμιλτον. Ούκιτς στον Williams, παίρνει το πίκ από τον Ούκιτς. 15-6. Ναι, και πρέπει τα τεσσάρια πια να είναι έτσι, να μπορούν να παίξουν άμυνα παντού και να μπορούν να σουτάρουν από παντού. Χάμιλτον στον Κοκ. Γιάνγκ του έδωσε το κεντρικό διάδρομο ο Ντίξον, δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός ο Μπράντον Γιάνγκ. Πάμε στο Θανάση Ασπουλιά. Λοιπόν, να προσθέσω για αυτό που είδαμε νωρίτερα να συμβαίνει, δεν έγινε τυχαία.
Υπάρχει συγκεκριμένη κίνηση που θέλει να εφαρμόσει ο Γιούρις Ντόβιτς και οι συνεργάτες του. Ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται την αδράνεια του αμυντικού στο πρώτο screen, ένα UCLA screen που γίνεται. Να εκμεταλλεύεται την αδράνεια του αμυντικού και ο Williams. 17-6 το σκορ μετά το lay-up του Δημήτρη Μαυροϊδή. 3-27 για το τέλος της ανακτήριας περίοδου. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Α, τι ωραία! Θέλω κι εγώ! Συγγνώμη! Σε ποιο μήνα είστε? Στον πέμπτο. Δηλαδή έχετε ακόμα? Άλλους 7 μήνες. 5 και 7. 12. Σωστά. Εσείς? Εμείς. Τώρα το βάζουμε μπροστά. Scratch 12 μήνες στοίχη. Μια φορά σκρατσάρεις, 12 μήνες κερδίζεις. Γιατί μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 12.000 ευρώ επί 12 μήνες. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Επιστρέψαμε στο άμεσο στον πάγκο της ΑΕΚ. Μου φώναζε μόνος μου. Play four is down, okay. Four is down and after play for Mike, what do you want? Κάποιες από τις βασικότερες οδηγίες του coach Ρέλη ζήτησε στην άμυνα περισσότερες αλλαγές στα μαρκαρίσματα, διότι μένει έτσι, εκτίθεται η άμυνα του Λαβρίου από τις τοποθετήσεις της ΑΕΚ προς το καλάθι του, και σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση θέλει να είναι η παίκτες του περισσότερο aggressive, όπως του είπε, να είναι περισσότερο επιθετική, κοινώς είναι αρκετά νοχελική στο 5-5, όμως το διευκρίνησε αυτό. Bolds θα κλέψει την πάσα του Όκιτς, ευκαιρία εφνιδιασμού, Dixon στο Βασιλιάδη, ξανά Dixon στέκεται στον αέρα και εκμεεύει με αυτόν τον τρόπο το φάσμα για δύο βολές. Ο Dixon, ο οποίος πέρσι έκανε μια καλή σεζόν στην VTB League. Μπούργο βοήθησε πάρα πολύ τον Ηλία Ζούρο, τον της Εθνικής Γεωργίας, να πάρει την απευθείας πρόκληση στο Ευρωπάσκετ του 2017. Τώρα δύο αλλαγές, ο Νίκολα Ιβάνοβιτς αντί του Λένι Ούκιτς και ο Ντούσαν Σάκοτα αντί του Τζαφάντ Βίλιαμς. Ο Ντίξον λοιπόν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Γεωργίας. Από την άλλη πλευρά ο Χριστόφορος Στεφανίδης, ο πολύπυρος playmaker, πήρε τη θέση του Ντεμάριους Μπόλς. Εδώ ο Ούκιτς γνωρίζει πολύ καλά αυτό το γήπεδο, πήρε δύο πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό 2013 και το 2014, 19-6. Ανοίγει η διαφορά της ΑΕΚ στο 13. Και έχει ανεβάσει και την άμυνα της πάρα πολύ ψηλά στην πίεση. Γιάνγκ απέναντι στον Ντίξον που παίζει καλή άμυνα στην μπάλα. Εδώ και πάλι γίνεται αλλαγή. Ο Γιάνγκ μπροστά στο Μαυροϊδί. Εναντίον 2. Η πάσα στον Μαυροϊδί. Την μπάλα θα του κάνει το χατήρι. 21-6. Πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Στεφανίδης στο Young, παίρνει το πικ από τον Κοκ, μένει πίσω από το σκρίνο Μαυροϊδής. Τώρα έχουμε φάουλ του Dixon, είναι το τέταρτο ομαδικό της ΑΕΚ. Ακόμα δύο αλλαγές από τον Στόβτς. Το τελευταίο απόκτημα της Ένωσης θα τον δούμε, ο Ράνταλ Φάλκερ που αντικατέστησε τον Τζος Όουενς. Τώρα αντικαθιστά στο παιχνίδι τον Δημήτρη Μαυροϊδή, στον πάγκο και ο Κώστας Βασιλιάδης, ανταυτού ο Μίλαν Μιλόσεβιτς. Τώρα με Ιβάνοβιτς, Ντίξον, Σάκοτα Μιλόσεβιτς στις δύο θέσεις των forward και Φάλκερ, ένα κοντό πεντάρι 2 μέτρων.
Η πόντια από εφηβιασμό, όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 6 για την Ένωση. Ένα καλάθι έχουν πάρει φιλοξενούμενοι. Young. Πολύ περίτεχνη προσπάθεια στο όριο των βημάτων, αλλά δεν υπέπεσε σε σφάλμα. Έκανε τον πάσιμο από την αριστερή πλευρά και μείωσε 21-8. Έφτασε τους 4 πόντους. Dixon ξεπερνάει πάρα πολύ εύκολα τον Young. Για να δούμε αν ο Κορομιλάς θα δώσει δύο βολές στην μπάλα απ' έξω. Όχι, η μπάλα απ' έξω. Τέταρτο ομαδικό φάουλ τώρα και για το Λαύριο. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ιβάνοβιτς ήταν αντίπαλος του Dixon στα προκριματικά. Ο Ιβάνοβιτς έπαιζε στην Εθνική Μαυροβουνίου. Πάρα πολύ ωραίο το drive. 23-8 από τον πρώην παίκτη της Woodstock και της Mega Legs, της ομάδας του περίφημου ατζέντη Μίσκο Ρασνιάτοβιτς. Η άμυνα του Λαυρίου στην περιφέρεια περνάνε πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι έτσι δεν θα τους δυσκολεύσει πάρα πολύ το παιχνίδι. 24-8 στο συν 16 το προβάδισμα των κυτρινόμαυρων. Γιάνγκ στον Τζόνσον. Στεφανίδης πέντος πριν από τον Κοκ. Τζόνσον το step back τρίποντο μπροστά στον Σάκοτα, rebound από τον Μιλόσεβιτς. Dixon συνεργασία με τον Σάκοτα, Φάλκερ, Ιβάνοβιτς. 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Μιλόσεβιτς ξεκινάει τον πάσιμο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιάννη. Και πάλι στη γραμμή των Βολών. Η ΑΕΚ, η οποία μέχρι τώρα έχει 4 στις 6. Ο Μιλόσεβιτς από τη δική του πλευρά αγωνίστηκε στα προκριματικά με την Εθνική της Βοσνίας. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής έπαιξε στο Ευρωμπάσκετ του 2011 και στο Προολυμπιακό του 2012 με προπονητή του Μιλία Ζούρο. 26-8 στις παρυφές των 20 πόντων το προβάδισμα της ΑΕΚ. Κοκ στον Στεφανίδη, πήρε το πολύ καλό πικ και εκμεταλλεύει και τον αριστερό διάδρομο μετά το screen που του έδωσε ο Tyren Johnson. 26-10. Ιβάνοβιτς στον Φάλκερ. Dixon με heads out, αναχέτησε αυτό το pick and roll ο Κοκ. Ιβάνοβιτς, αντιαθλητικό καλάθι και foul. 28-10. Είναι πολύ κακή άμυνα του Λαυρίου. Ούτε στη βοήθεια πάνε όπως πρέπει να πάνε στην, μετά την πρώτη πάσα. Έχουν πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή ο Χρυσέλη περνάει από τα καλάθι και το φάουλ δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή είχε φτάσει σε ένα σημείο ο παίκτης που ήταν πια έτοιμο να σκοράρει. Το φάουλ από τον Kevin Pander. Ο Ιβάνοβιτς φτάνει πολύ γρήγορα τους 5 πόντους, 2 στα 2 δίποντα και 1 στη 1 βολή. Και φυσικά επίθεση 24 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Μετά το αντιαθλητικό του Πάντερ. Ιβάνοβιτς στον Σάκοτα και πάλι Ιβάνοβιτς. Πασάρει στην περιφέρεια στον Μιλόσεβιτς για 3 μπροστά στο Γιάνγκ. Rebound από τον Πάντερ. Πάντα ο Αμερικανός γκάρ. Πασάρει στον Τζόνσον. Γιάνγκ. Η reverse τρίπλα, ο Φάλκερ αντικανονικά νομίζω και όντως οι διαιτητές θα καταλογίσουν το καλάθι. Για να δούμε και πάλι την παρέμβαση του Αμερικανού σέντερ μετά το υπόγειο αριστερό lay-up. Θα το ξαναδούμε το replay. Οριακά ήταν. Συνέχεια, 29-12 ήταν οριακή φάση, δεν ξέρω αν είχε χτυπήσει η μπάλα και ακολούθως έγινε η παρέμβαση από τον Φάλκερ. Dixon, 2 δευτερόλεπτα για το τέλος, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον Χριστόφορο Στεφανίδη. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, για να το δούμε άλλη φορά.
προστίνει από βάση των διαιτητών. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα τη Στεφάνη, άρα ορθώς κατακυρώθηκε το καλάθι. ΑΕΚ Λαύριο 29-12. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Στοίχημα.gr Basket League, ΑΕΚ Λαύριο 29-12. Βλέπουμε τη στατιστική απεικόνηση του αγώνα. 8 στα 10 δίποντα και 2 στα 5 τρίποντα για την ΑΕΚ, η οποία Γιώργο Κοζανά έχει ένα πολύ εύκολο έργο έως τώρα. Πασάρει καλά, γυρίζει την μπάλα καλά. Σε αντίθεση με το Λαύριο, το οποίο και δεν έχει βάλει τρίποντο ακόμα και δείχνει δυσκολεύεται πολύ στο να πάει στο καλάθι. Πάμε στους δύο πάγκους, ο λόγος πρώτα στο Θανάση Ασπουλιά. Λοιπόν, ένας πάρα πολύ ήρεμος Γιώργος Ντόφτς ζήτησε από τον Μιλόσεβιτς να προσπαθήσει να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Γι' αυτό άλλωστε και το πρώτο επιθετικό play που θα δούμε από την ΑΕΚ θα στοχεύσει τον Μιλόσεβιτς να παίξει με τον προσωπικό του αντίπαλο κοντά στο καλάθι από το αυτολό Κώστα. Από την άλλη πλευρά, Κώστα Κατέβα, τη ζήτησε ο Χρήστος Σερέλης. Ο Χρήστος Σερέλης ζήτησε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα και είχε παράπονα από κάποια ζητήματα πειθαρχίας από τους παίκτες του. Τους είπε να μην μιλάνε καθόλου μεταξύ τους παρά μόνο να ακούνε τις δικές του οδηγίες και τις οδηγίες του Κώστα Πασχάλη. Σε ό,τι έχει να κάνει με κάποιες τεχνικές επιμέρους οδηγίες, συνέστησε στους περιφερειακούς του παίκτες και αυτούς τους οποίους έχουν ικανότητες, οι οποίοι έχουν ικανότητες στην τρίπλα, να διαβάζουν καλύτερα όταν έχουν αργό αντίπαλο και να πηγαίνουν σε drive. Dixon. 31-14, στάθηκε στον αέρα, αρχικά σκέφτηκε να βασάρει. Ζήτησε να αλλάξουν ο Στεφανής, δεν ξέρω ποια είναι η τακτική τους. Τον πέρασε πάρα πολύ εύκολα και δεν υπήρχε καμία βοήθεια μετά. Προηγουμένως ήταν κακό το αμυντικό transition της ΑΕΚ και εύκολα ο Τζόνσον είχε πετύχει το κάρφωμα στον εκβιασμό. Στεφανίδης για 3, 31-17, έχει δώσει λύσεις. Ο πολύ έμπειρος playmaker από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ στα 36 του χρόνια πλέον. Η πρώτη του σεζόν στο Λαύριο. Σάκοτα στον Φάλκερ με αντίπαλο τον Κοκ. Σάκοτα δίστασε για 3-5 δευτερόλεπτα για την ένωση. Μιλόσεβιτς η τάπα από τον Ολλανδό, τον Τζίτο Κοκ. Μπράντον Γιάνγκ στον Στεφανίδη και πάλι Γιάνγκ. 31-17 το σκορ. Τζόνσον δεν ήταν καλή η πάσα του Στεφανίδη στο low post και έγινε το λάθος. Μιλόσεβιτς στον Ιβάνοβιτς, Σάκοτα. Πάλι Ιβάνοβιτς, Σάκοτα για 3. Το rebound από τον Γιάνγκ παρά την προσπάθεια του σπεσιαλίστα στον τομέα των επιθετικών rebound Μίλαν Μιλόσεβιτς. Γιάνγκ στον Τζόνσον ανοιχτός από την κορυφή, μειώνει στους 11. 31-20. Δεν θα είναι καθόλου ήρεμος. Θα δούμε και πάλι την τάπα του Κοκ. Αυτό από τον Χριστόφορο Στεφανίδη. 31-20 με ένα σερί 6-0. Πάμε αμέσως στον πάγκο της Ένωσης για να ακούσουμε τον Σλοβαίνο προπονητή, τον Γιούρις Ντόμς. Ρούσον και Μίνα, go out and now you talk in the bench. What is wrong? Δεν έκανα 10-0 όπως λέει ο Σλόβς. 6-0 τους αδικήτους παίχτες του. Έβγαλε 2 για να μιλήσουμε στο πάγκο να βρούμε τη λύση. Τώρα το Λαύριο έχει σφίξει πολύ την αμυνά του. Έχει να πω να αλλάζουμε σε όλα τα πίκ. Με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα τα πασίματα. Και τρέχει στην επίθεση ώστε να μπορεί να βρει κάποια σούτ όχι μετά από πολλή ώρα. Δηλαδή να είναι σούτ ελεύθερα και σχετικά γρήγορα. Το έκανε καλά σε αυτό το σημείο και γι' αυτό μείωσε. Κώστα Κατέβα. Έμεινε στο spacing της ομάδας του στην επίθεση ο Χρήστος Σερέλης. Είπε ότι όταν υπάρχει καλός αμυντικός στα πόδια να γίνεται screen προκειμένου να υπάρξει βοήθεια. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση με αργό παίκτη, εκεί να χτυπάει ο επιθετικός του Λαυρίου προς το αντίπαλο καλάθι. 8 και 12 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το επιμέρους σκορ της οποίας είναι 2-8. Έτσι το 29-12 της πρώτης έχει γίνει 31-20. Ιβάνοβιτς, επέστρεψε στο πάρκε ο Κώστας Βασιλιάδης. Dixon στον Φάλκερ με αντίπαλο τον Κοκ. Τον οδηγεί μέσα στη ρακέτα του αριστερό που αλλίωσε λίγο. Ο Φάλκερ πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι.
με την κυτρινό-μαύρη φανέλα. 33-20. Κοκ. Τζόνσον απέναντι στον Τσαχουάντ Ουίλιαμς. Τώρα ο Φάλκερ σύνομα θα βγάλει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στο διχτάκι πάνω από την Στεφάνη. Ντίξον από αριστερά, δεύτερη τάπα του Κοκ, ο οποίος μας έχει προσφέρει αρκετά εντυπωσιακά στην μειότυπα. Και παίζουν πολύ δυνατά σε όλες τις φάσεις στο λεπτό. Ξανά. Με αυτό το στυλ μπορεί να το κάνει να γυρίσει το παιχνίδι αν θέλει, να παίξει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Ο Σάκοτα παίρνει τη θέση του Williams. Προφανώς Θανάσια Σκούλια, γιατί δεν έπαιξε προηγουμένως καλή άμυνα στο post. Θα μπορώ να είμαι έτοιμος να σου απαντήσω σε περίπου ένα λεπτό. Πολύ το καλά. Το Στεφανίδης. Στον Πάντερ. Σκριν από τον Κοκ. Πήγε στην περιστροφή γρήγορα ο Ντίξον και έκλειψε την μπάλα. Λόγω φάουλ η αλλαγή. Είναι το δεύτερο φάουλ, σωστά. Ξανά εδώ, πόσο καλά έτρεξε στην περιστροφή. Και είναι δύσκολο για αυτές τις ομάδες, γιατί είναι αρχή της ΑΕΚ ακόμα, να βρουν ένα αριθμό και να τον κρατήσουν μέχρι το τέλος. Δηλαδή βλέπεις και η ΑΕΚ έκανε κάποια καλά λεφτά μετά το Λαύριο. Είναι αρχή ακόμα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρει κάθε ομάδα τι μπορεί να κάνει πραγματικά. Βασιλιάδης για τρεις από τη γωνία, επιθετικό rebound του Φάλκερ, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι καλός πασέρ. 35 στη γωνία τον Βασιλιάδη και τώρα πάσαρε σωστά στον Σάκοτα. Διαφορά της ΑΕΚ στο συν 15. Κοκ στον Πάντερ, έχουμε επιθετικό φάουλ του Κοκ πάνω στο screen. Θα το δούμε. Ακόμα μια σωστή απόφαση των διαιτητών. Ο Κοκ ειδοποίησε ο ίδιος τον Χρήστο Σερέλη ότι έχει δύο φάουλ. Είδατε τη χαρακτηριστική του κίνηση. Και εδώ πως πήγε αντικαταστικά πάνω στον Κώστα Βασιλιάδη. Στο παρκέ για πρώτη φορά ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο 22χρονος σέντερ του Λαβρίου. Ιβάνοβιτς. Δεν υπάρχει παρέμβαση από παίχτη του Λαβρίου και σωστά η απόφαση θα δοθεί, η κατοχή θα δοθεί στους φιλοξενούμενους. Στεφανίδης στον Μπόλτζ, Τάιρεν Τζόνσον και πάλι Στεφανίδης. Παίρνει το σκρίνο από τον Κακλαμανάκη, πάσα στην αδύναμη πλευρά, Τζόνσον για τρεις. Εύκολα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντίξον. Ο Ντίξον στέκεται για δύο, τα έχει αυτά τα πουλά. 37-20, είναι ένας πολύ καλός σκόρερ και από μέση απόσταση μπορεί να σκοράρει πάρα πολύ καλά. Έχει και το τρίποντο. Στεφανίδης στον Μπόλτ. Heads out από τον Φάλκερ, Στεφανίδης για τρεις από την κορυφή. Το rebound από τον Φάλκερ, ο οποίος βγάζει αρκετή ενέργεια, έχει θετική παρουσία. Μάλλον κουράστηκε λίγο, αλλά έχει κάνει πολύ δουλειά έτσι, αλλά που παίζει. Ντίξον, 40-20, 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τώρα έχουμε ένα σερί 9-0 για την ΑΕΚ, το 31-20 γίνεται 40-20, double score για την ομάδα του Γιούρις Ντόβτς. Αν μπορούμε να πάμε τώρα στον πάγκο του Λαβρίου, θα έχουν ενδιαφέρον οι οδηγίες του Χρήστου Σερέλη. Πάμε πρώτα στην Ένωση. Στεφανίδης! Στεφανούδης, κούπιδο! Under, aggressive, the last moment under, and don't know what happened. Okay, these guys they didn't miss on the warm-up position. What yellow, eh? Γιώργο Μπουζανάκη να παίξουν under πίσω από το screen του Στεφανίδη. Το να μην κάνει μπάσιμο, δηλαδή θέλει να ρισκάρει το σούτ του Στεφανίδη από το τρίποντο, αλλά αρκεί να μην περάσει και δημιουργήσει τρύπες και να πασάρει έξω. Για να ακούσουμε και τον προπονητή του Λαβρίου. Come on. B, D,
Στεφ, Δημήτρης και Τάρι. Έλα, δεν προλάβαμε τις οδηγίες, το είδαμε μόνο ποιοι παίκτες θα παίξουν. Θα συνεχίσουν στο παρκέ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι υπολείπονται 20 πόντων. 40-20 το σκορ, 11-8 πλέον το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Ο Κώστας Κατέβας έχει μαζί του τον βοηθό του Χρήστου Σερέλη, τον Κώστα Πασχαλή. Είδαμε πως η ΑΕΚ έχει πιέσει πολύ το παιχνίδι, είχαν βάσει πάλι τη διαφορά, παρότι το Λαύριο σε κάποια στιγμή έδειχνε να ανακάμπτει στο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα προκειμένου να συμβεί αυτό και πάλι? Μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα σίγουρα, ειδικά στον Dixon που έχουμε πει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει, έχει την ικανότητα αυτή. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Πιστεύω 40 πόντι είναι πάρα πολύ και 29 πόντι στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε την άμυνά μας και να μείνουμε κοντά στο σκορ. Διαφορετικά δεν έχουμε καμία τύχη, ούτε καν να είμαστε στο σκορ κοντά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό κομμάτι. Με το επιθετικό κομμάτι νομίζω πως εντάξει, έχουμε κάνει κάποια πραγματάκια, έχουμε ανοιχτά σουτ, έχουμε χάσει τα σουτ αυτά. Δεν νομίζω πως το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η επίθεση. Πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε την άμυνά μας και από εκεί θα βρούμε περισσότερη ενέργεια και στην επίθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προς επίρρωση των όσων είπε ο Κώστας Πασχάλης, να πούμε ότι ο Μάικλ Ντίξον έχει σε 7 λεπτά παρουσίας 9 πόντους με 2 στις 2 βολές, 2 στα 3 δίποτα και 1 στα 2 τρίποντα. Προηγουμένως πάτησε την πλάγια γραμμή ο Ντούσαν Σάκοτα. Εδώ προσπαθεί για το κλέψιμο ο Ιβάνοβιτς. Θα κερδίσει την μπάλα και το αντιαθλητικό φάουλ από τον Μπράντον Γιάννη. Ναι, η ΑΕΚ πιέζει. Νομίζω αυτό το παιχνίδι της ταιριάζει και ιδιαίτερα εδώ μέσα και καλά κάνει και, και παίζει έτσι. Και έχει και τα γκάρ να το κάνει έτσι, μπορεί να το κάνει. Ο Ιβάνοβιτς είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης. Ο Ιβάνοβιτς πρέπει να πούμε ότι ξεπετάχτηκε πολύ νωρίς. Στα 17 του είχε αγωνιστεί στην Εθνική Μαυροβουνίου. Μπορείτε μάλιστα να βρείτε ένα απίθανο τρίποντο που είχε πετύχει από το κέντρο σε ένα αγώνα των προκριματικών απέναντι στη Σερβία του Ντούσαν Ίφκοβιτς. Τότε το Μαυροβούνιο είχε προπονητή τον Λούκα Παβίσεβιτς, αλλά στη συνέχεια δεν του δόθηκε χρόνο συμμετοχή. Στην Μπούντουσνοστ κόλλησε λίγο, πέρσι έπαιξε αρκετά στην Μέγκαλεξ και πλέον δείχνει ότι βρίσκεται και πάλι στον σωστό δρόμο. 42-20. Θανάσης Ασπουλιάς, έχει το λόγο. Χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, υπάρχει μια φήμη ότι αυτό το τρίποντο που πέτυχε κοντά στη Σερβία, ναι. Το, σε εισαγωγικά, το πλήρωσε. Το πλήρωσε ακριβά. Υπό την έννοια ότι παίζοντας εκτός της Μπούντουσνοστ σέρβικες ομάδες, προφανώς και δεν του έγινε ψυχρός πόλεμος, αλλά υπήρχαν στιγμές που οι προπονητές δεικτικά ζητούσαν περισσότερα πράγματα από αυτόν, και όχι τόσο γιατί πίστευαν στην ικανότητά του, αλλά γιατί είχε σημειώσει αυτό το τρίποντο. Πολύ ενδιαφέρον το παρασκήνιο που μας έδωσες. Ούκιτς τον Βασιλιάδη. Αυτό είναι το τρίτο. Δεν τον αφήνεις να σουτάρει, τον βάζεις στην τρίπλα γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το καλό του. Έπαιξε με τα χέρια κάτω και σούταρε πάρα πολύ εύκολα. Young στον Bolt αμέσως για δύο. Rebound από τον Σάκοτα που είχε κάνει καλά το box out. Ήταν σε πολύ καλή θέση μέσα στη ρακέτα. Ούκιτς. Βλέπουμε ότι και πάλι γίνονται screen από τον Μαυροειδή για να πάρει την μπάλα ο Βασιλιάς. Δεν μπορούσε να εκτελέσει, αλλά του έδωσε την μπάλα μέσα στην ρακέτα και αυτός κέρδισε το φάουλ από τον Κακλαμανάκη. Είναι το τέταρτο ομαδικό για το Λαύριο. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Το πρώτο για τον 22χρονο σέντερ. Ο Ντίξον επιστρέφει αντί του Ιβάνοβιτς, ο οποίος έχει 8 πόντους με 4-4 βολές και 2 στα 2 δίποντα, αλλά και ένα κλέψιμο. Σάκοτα στο Μαυροειδή. Ούκιτς στέκεται για 3 μετά το καλό σκρίν του Μαυροειδή. Rebound από τον Αθανασούλα. Φάουλ του Κώστα Βασιλιάδη, μόλις το δεύτερο ομαδικό της Ένωσης στην δεύτερη περίοδο. Ο Μιλόσεβιτς θα επιστρέψει αντί του Βασιλιάδη. Ψηλώνει με το Μιλόσεβιτς το 3 και τον Σάκοτα στο 4.
Young που θέλει να προστάρει τον Dixon. Ωραίο το step back, rebound από τον Milosevic. Το Λαύριο έχει κολλήσει στους 20 πόντους. Το σερί της ΑΕΚ είναι στο 14-0. Τη στιγμή που μείωσε στους 11 με τα δύο συνεχή τρίποντα από τον Τζόνσον και τον Στεφανίδη. Τουλάχιστον τώρα θα παίξει μια καλή άμυνα ο Κακλαμανάκης. Αθανασούλας που κλέβει την μπάλα από πίσω ο Ντίξον. Φάουλ πάνω στον Σάκοτα που εμποδίζει τον εφηδιασμό. Και πάλι υπάρχουν διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό βέβαια του Λαυρίου. Εντάξει, θα πρέπει να τσαφνούν τις φάσεις αυτές τις διαιτές. Δηλαδή όταν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ελεύθερος και δεν σταματάει τόσο έντονα την μπάλα, νομίζω ότι εμποδίζει το παιχνίδι περισσότερο παρά ότι κάνει κάτι άλλο. Θα ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν τρεις παίκτες ΑΕΚ μπροστά και η πάσα έφευγε, οπότε θα μπορούσε να την αφήσει τη φάση. Δικαίωμα για δύο βολές στον Σάκοτα. Η ΑΕΚ έως τώρα έχει 9 στις 10. Γενικά τα ποσοστά της είναι εντυπωσιακά, με 12 στα 17 δίποντα και 4 στα 10 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά, το Λαύριο μετράει 6 στα 14 δίποντα, 9 τρίποντα και 2. Ο μοναδικός που έχει αστοχήσει είναι ο Δημήτρης Μαυροϊδής. 11 στις 12 πλέον για την Ένωση, η διαφορά της στο συν 27. Και το σερί της στο 16-0. Μπόλτς στον Χάμιλτον. Αφανασούλας, φάουλ του Μιλόσεβιτς, τρίτο μαδικό για τον δικέφαλο. Το βλέπουμε καθαρό από τον Βόσνιο, τον οποίο αρχικά είχε φέρει ο Πανιόνιος στην τελευταία του σεζόν στην Α1 και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ένωση. Μπόλτς. Εδώ παλιά στο Μονό θα φωνάζαμε μαζί, δεν το και έτσι η κατοχή πηγαίνει στο Λαύριο που έχει 14 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ότι οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν σκοράρει εδώ και 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Κλέψιμο από τον Σάκοτα μετά την, επιτρέψτε μου, άθλια πάσα επαναφορά του Μπράντον Γιάνγκ και στη συνέχεια φάουλ του Μπόλτς στον Ρόκο Λένι Ούκιτς. Ναι, το Λαύριο έβαλε μια τάξη λίγο ο Στεφανίδης για ένα διάστημα. Νομίζω ότι τώρα έχει πρόβλημα στο τι θέλει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει και τι να πάει η μπάλα. Απλώς παίζουν, γυρνάνε την μπάλα απέναντι σε μια καλή άμυνα και νομίζω ότι εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα. 11 λάθη έχουν οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη, μόλις 5 η αντίστοιχη του Γιούρις Ντόβτς. 48-20. Και 49-20. Άγιο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο 20χρονος της ΑΕΚ, στην δεύτερη του σεζόν με τα κυτρινόμαυρα. Ο Ούκιτς μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό έπαιξε στην Τσεντεβίτα και πέρσι μοίρασε τη σεζόν στην Ιταλία ανάμεσα σε Βαρέζε και Καντού. Γιάνγκ στον Μπόλτζ. Καλή επίθεση εδώ από τους Ιταλούς και επιτέλους το σερί της ΑΕΚ, το οποίο έφτασε το 18-0. Το 31-20 έγινε 49-20 και τώρα 49-23 μετά το τρίποντο του Μπόλτζ. Ούκιτς στον Ντίξον και πάλι Ούκιτς. Ντίξον είναι ελεύθερος για τρεις. Το rebound από τον Κακλαμανάκη. Τζόνσον. Μπόλτς θέλει να ποστάρει τον Ντίξον. Αυτός έξυπνα θα κάνει το φάουλ αφού είχε ένα να δώσει η Ένωση. Ναι, προσπαθούν να τον ποστάρουν. Αν και έχει ψηλότερα κορμιά η ΑΕΚ μας στο καλάθι, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο ακόμα, δηλαδή και να τον περάσει μετά είναι η βοήθεια. Mm-hmm. Όταν κινείται καλά περιφερειακά το Λαύριο βρίσκει πιο εύκολα επίθεση μετά το... Γρήγορα.
Ιβάνοβιτς παίρνει τη θέση του Μάικλ Ντίξον. Γιάνγκ. Είπαν κάτι πως θα αγατεύα οι διαιτητές? Όχι, όχι, απλά ο κύριος Κορομιλάς έκανε μια σύσταση στον Γιάνγκ και στον Χάμιλτον, στο συγγνώμη, και το Σάκοτα κατά σπροξήματα κατά την επαναφορά. Ήταν λίγο εκτός ορίων. Γιάνγκ στον Τζόνσον, αντικανονικό το κόψιμο του Τσαλμπούρη πάνω στην προσπάθεια για κάρφωμα του Αμερικανού power forward. Ο Σάκοτα άλλαξε, ο Ούκης δεν άλλαξε. Mm-hmm. Τώρα τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν, μόνο οι δύο το ξέρουν. Αλλά ήταν κακή άμυνα. Ο Τζόνσον, πρέπει να πούμε ότι πέρσι είχε υπογράψει την τουρκική, την ΟΥΣΑΚ, αλλά κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Έτσι βρέθηκε στην Ιαπωνία και έπαιξε στην διάσημη Κιώτα Χαναρίς. Έχει αγωνιστεί επίσης στο πρωτάθλημα Βελγίου με την Alstar και στην Α2 της Γαλλίας με την Toulon. Μία στις δύο βολές τώρα, 49-24. Σάκοτα στον Ούκιτς και πάλι Σάκοτα. Τσαλμπούρης στον Μιλόσεβιτς, φάουλ του Μπόλτς και δικαίωμα για δύο βολές τον Μίλαν Μιλόσεβιτς. Ο Μπόλτς βρίσκεται στην δεύτερη του σεζόν στο Λαύριο, στην τρίτη του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τον είχε φέρει στο πρωτάθλημά μας ο Νίκος Βετούλας με τη φανέλα του Απόλλωνα Πατρών. Η ΑΕΚ συνεχίζει το κρεσέντο της από τη γραμμή του φάουλ. Έχει πλέον 14 στις 15. Δόθηκε τεχνική ποινή στον Ντεμάριος Μπόλτς. Γιατί, Θανάση Ασπουλιά? Είχε νόσο. Βλέπω ότι κάτι ψιθύριζε ο Μπόλτς, γι' αυτό και τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Περισσότερες λεπτομέρειες ο Κώστας Καντέβας. Το απλά είπε να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Θανάσης. Γύρισε ο Μπόλτς προς τον κύριο Κορομιλά και ο κύριος Κορομιλάς του είπε κάτι. Το τι υπόθηκε δεν είναι προφανώς δυνατό να το καταλάβουμε από εδώ που είμαστε. Απλά επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας, λόγω κάποιων λέξεων τις οποίες είπε ο Μπόλτς στον κύριο Κορομιλά, ο οποίος έκανε και την κίνηση με το χέρι στον Αμερικανό παίκτη του Λαυρίου. Άρα έχουμε ακόμα μία βολή από τον Ντούσαν Σάκοτα. Προηγουμένως είχαμε μόλις την δεύτερη άστοχη για την ΑΕΚ διαχειρός Μιλόσεβιτς και στη συνέχεια επίθεση για τους γηπεδούχους. 51-24. 1-20 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ούκιτς Σάκοτα, Τσαλμπούρης, πάλι Ούκιτς, Μιλόσεβιτς, πηγαίνει στην βοήθεια σωστά και θα οδηγήσει σε λάθος τον Βόσνιο ο Γιάννης Αναγκουστάκης. Πρέπει να πασάρει γρήγορα, Γουτσά, ήταν μόνος του Βάνοβιτς, νομίζω ότι... Και όπως μας πληροφορεί ο Θανάσης Ασπρούλιας, ακριβώς αυτό το πράγμα επισημαίνει ο Γιούρις Δόβτς τον Μιλόσεβιτς. Η τρίπλα του εκεί ήταν αχρίαστη. Γιάνγκ, ωραία πάσα στην περιφέρεια στον Αναγνωστάκη. Επιθετικό rebound από τον Κακλαμανάκη. Καλάθι και φάουλ. Οι δύο πιο παίκτες του Λαυρίου. Αμφότεροι γεννημένοι το 1994. Και ο Αναγνωστάκης που αστόχησε στον τρίποδο και ο Κακλαμανάκης που εδώ τον είδαμε να παίρνει το επιθετικό rebound και να κερδίζει το φάουλ. 51-26. Τα rebound είναι 16-13 υπέρ της Ένωσης. Τώρα 17-13 μετά από αυτό του Μιλόσεβιτς που έχει 3 αμυντικά. Ιβάνοβιτς στο Νούκιτς, το σκριν του Τσαλμπούρη, θα του πασάρει.
Ο νεαρός θα χάσει το lay-up, ο ίδιος το επιθετικό, τώρα το lay-up. Δευτερόλεπτα για το τέλος. Young. Ζητάει το σκρίνα από τον Αναγνωστάκη, το παίρνει, γίνεται αλλαγή, μένει πάνω του ο Τσαλμπούρης. Θα του κλέψει με τάκλιν την μπάλα. 4,5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάσα επαναφοράς από την τελική γραμμή. Γιάννης Αθανασούλας θα την κάνει. Πάσα του στον Αναγνωστάκη. Κερδίζει το φάουλ από τον Τσαλμπούρη. Δεν είχε να δώσει ΑΕΚ, άρα δικαίωμα για δύο βολές στον Δημήτρη Κακλαμανάκη, όχι στον Γιάννη Αναγνωστάκη. Μένουν 3,2 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Τέσσερις έξι βολές για το Λαύριο, η ΑΕΚ έχει 15-17, 53-27. Στους τρεις πόντους ο Κακλαμανάκης και τώρα στους τέσσερις, 53-28. Σάκοτα στο Νούκιτς, από το κέντρο για τρεις, η μπάλα θα βρει μόνο το ταμπλό. Το δεύτερο βρήκε κερδισμένη την ΑΕΚ με 24-16, έτσι το 29-12 της πρώτης περίοδου έγινε 53-28. Πολύ καλή δουλειά από τον Ρόκο Λένι Ούκιτς, ο οποίος έχει 4 πόντους, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος. Τον έχει δίπλα του ο Θανάσης Ασπρούλιας. Ρόκο 53 points in the first half. Did you expect that in your first home game? In the difficult Greek championship, you would be in position to score 53 points in the first half? We didn't really think about it. We just wanted to enter in a game 100%. We got energized by the crowd that came in a big number today. So we want to have a good presentation. We start hard from the beginning. And we have a really good result after 20 minutes. Okay, it's only the second game of the season. But we see that I can really score the ball. They always say that stopped teams are always defensive-minded teams, but we see that AEK this year can't score the ball. Is it an offensive team or a defensive team? We will see. To be honest, I don't know yet. We need to play a little bit more games to get our identity. But so far from preparation game and these two games, we see that we can score a lot of points. We have lots of offensive weapons. But still, if we won't play defense, we will not do nothing. Thank you very much, Marco. Λοιπόν, Ρόκο Λένι Ούκιτς, η πρώτη ερώτηση, αν περίμενε ότι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, που είναι πάντα δύσκολο για οποιοδήποτε ομάδα, σε ένα πραγματικά δύσκολο ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσε η ΑΕΚ να σκοράρει 53 πόντους. Ο Ρόκο Λένι Ούκιτς είπε ότι δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας. Το μόνο που είχαμε στο μυαλό μας ήταν ότι θέλαμε να παίξουμε καλά, να έχουμε μια καλή παρουσία για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, ο οποίος είναι αρκετό σήμερα, όπως είπε ο Ρόκο Λένι Ούκιτς, και μόνο αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Απλά να διασκεδάσουμε τον κόσμο και να τον ευχαριστήσουμε για την επιλογή του να ξοδέψει το απόγευμά του σήμερα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ και στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στα επίσημα που έχει δώσει μέχρι τώρα, δείχνει ότι μπορεί να σκοράρει. Και η ερώτηση ήταν εάν, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες του Ντόβιτς είναι αμυντικές ομάδες, η ΑΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετική ομάδα. Είπε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα τι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά από τα παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι τώρα καταλαβαίνουμε και εμείς ότι πραγματικά μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα την μπάλα, μπορούμε να πετύχουμε αρκετούς πόντους στην επίθεσή μας. Ωστόσο επανέλαβε ότι εάν δεν παίξουμε άμυνα, τότε τίποτα δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τη φετινή σεζόν. Πολύ ωραία. Η ΑΕΚ σημείωσε 53 πόντους με 15-17 βολές, 13 στα 19 δίποντα και 4 στα 12 τρίποντα. Το Λαύριο είχε 7 στα 16 δίποντα, 3 στα 11 τρίποντα και 5 σε 7 βολές. Γιώργο Μποζγανά, μπορούμε να πούμε ότι το Λαύριο απλά κοίταζε στην άμυνα. Ναι, και κοίταξε. Η ΑΕΚ σαν ομάδα έχει πολύ επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή οι παίκτες της μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, από όσο είδαμε σχεδόν όλοι, έτσι. Το αν κατορθώσει να συνδυάσει αυτό το επιθετικό ταλέντο με την αμυντική φιλοσοφία του Ντόβιτς,
νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ζητούμενο, βέβαια για αυτούς είναι δύσκολο ακόμα γιατί είναι πολλά νέα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Πολύ ωραία. ΑΕΚ Λαύριο 53-28, κάνουμε το απαραίτητο break και θα επιστρέψουμε σε 7-8 λεπτά, θα έχουμε και μια ωραία έκπληξη. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννάκη, coach. Ο λόγος της παρουσίας εδώ δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Όλοι ξέρουν ότι λατρεύεις το μπάσκετ και δεν χάνεις ευκαιρία να παρακολουθείς αγώνες. Αλλά κυρίως ήρθες εδώ για να τιμήσεις τον Γιώργο Τρότζο. Είναι αλήθεια. Ο Γιώργος, επειδή τον έχω γνωρίσει και σαν παίκτη, έχω παίξει αντίπαλος του, αλλά τον έχω γνωρίσει και σαν προπονητή. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού. Προσέφερε πάρα πολλά, άλλαξε το μπάσκετ γενικώς. Μοιάγε πολύ λίγοι παίκτες ο μπόι του. Ειδικά εκείνη την περίοδο από όλη την Ευρώπη είχαν τέτοια ισορροπία και τέτοια ικανότητα και να σκοράρουν αλλά και να πασάρουν. Και νομίζω ότι αυτό το να θυμούνται όλοι ότι κάποτε έκανε απίστευτα πράγματα και χάρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τρίτο μαζί με τους συμπαίκτες του φυσικά, τον Γιώργο τον Αμερικάνο, το Ζούπα, τα παιδιά όλα, ας πούμε, το Βασιλιάδη, το Λαρετζάκι, τι να πρωτοθυμηθούμε. Κάνανε εκπληκτικά πράγματα και χάρισαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα. Και μια εποχή που ήταν το παιχνίδι μας δεν ήταν τόσο γνωστό σε όλη την Ευρώπη από την ελληνική, από ελληνικής πλευράς. Και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ λίγο αυτό για το μέγεθος του Γιώργου. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους και εγώ γιατί είμαι από τα παιδιά που παρακινήθηκα από την επιτυχία της ΑΕΚ. Την άκουγα στο ραδιόφωνο. Να κάνω ακόμα περισσότερη προπόνηση γιατί είχαμε γεμίσει το συντοπίτι μας στην μεγάλη ομάδα ΑΕΚ, τον Γιώργο τον Αμερικάνο. Και νομίζω ότι αξίζει τέτοια τιμή σε ένα τόσο μεγάλο αθλητή και άνθρωπο. Με ποιο, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος να απαντήσεις, αλλά με ποιον παίκτη της σημερινής εποχής θα παραμοιάζεσαι τον Γιώργο Τρότζο? Σήμερα νομίζω είναι πολύ λίγοι που παίζουν σαν τον Γιώργο. Δηλαδή ακόμα και από τεχνικής πλευράς. Μπορώ να πω ξένο παίκτη ίσως. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης σαν τον Τόμιτς της Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι θα ήταν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Φυσικά πιο γκώδης, πιο δυνατός. Και με καρδιά. Νομίζω όμως ότι αυτά που έκανε εκείνος για την εποχή του ήταν... Γκαζδάρδαλης προσθέτει και με καρδιά σε σχέση με τον Τόμιτς. Το συζητάμε. Ο Γιώργος ήταν απίστευτο παιδί. Έχω ακούσει απίστευτες ιστορίες, αλλά τον θυμάμαι εγώ που έπαιζε εναντίον μου όταν ήταν ακόμα στο τέλος της καριέρας του και είχε ένα τρομερό χαρακτήρα. Θυμάμαι ότι με παρότρινε, μπράβο ρε μικρέ μου, λέγε, που είσαι τόσο δραστήριος και προσπάθησε ακόμα περισσότερο. Παρότι ήταν τόσο μεγάλος παίκτης και κινδύνευε τότε η ομάδα του να χάσει, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Κότς, είδαμε το καλοκαίρι ότι η σχέση σου με τα παιδιά στα διάφορα κάμπο διοργάνωσες ήταν εκπληκτική. Επόμενος στόχος του Παναγιώτη Γιαννάκη ποιος είναι? Νομίζω ότι εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πάλι κοντά στον επαγγελματικό μπάσκετ. Αλλά δεν θα αφήσω και αυτές τις δραστηριότητες γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πάρα παιδιά με ταλέντο και μεράκι. Και άμα βοηθήσουμε όλοι να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, να κάνουμε μια άσκηση παραπάνω και να τα παρακινήσουν να γίνουν πιο σκληρά με τον εαυτό τους και να κερδίσουν και να γίνουν καλύτεροι παίκτες και καλύτεροι άνθρωποι, θα είναι μεγάλη επιτυχία για όλους μας. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ρίγα. Σίγουρα ευχαριστούμε τον κότς Γιαννάκη, την προσωπικότητα που λέγεται Παναγιώτης Γιαννάκης, για την πολυσχηδή προσφορά του στο άθλημα, αλλά και για το γεγονός ότι οποτεδήποτε τον καλέσει κάποιος για να τιμήσει με την παρουσία του του μπάσκετ, ποτέ δεν έχει πει όχι. Ξέρω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το παιχνίδι, όμως η μεγάλη διαφορά της ΑΕΚ μας επιτρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Γιώργο Μποσγανά υπήρξε συμπαίχτης με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και στον Πανιόνιο αλλά και στην Εθνική στο Ευρωμπάσκετ του 1993. Σίγουρα έχεις κάποια καλή ιστορία να μας πεις. Κοίτα, είναι πρώτα απ' όλα και πολύ ασχολείται όλη τη μέρα με τον μπάσκετ. Έτσι. Και σαν παίχτης τότε, που κι εμείς ήμασταν πιο μικροί και ίσως κουραζόμασταν να μας μιλάει τόσο, αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Είναι γεννημένος γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, σπουδαία προσωπικότητα. Και θα είναι χαρά, πιστεύω, για όλους μας κάποια στιγμή να τον δούμε να γυρίσει στην εθνική ομάδα. Νομίζω είναι μια θέση που πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά
σε μια νέα εθνική ομάδα και νομίζω ότι και ελπίζω μάλλον μακάρι να γίνει. Αμήν. Τώρα επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. ΑΕΚ 53-28, 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, πιο σωστά 40 δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Young, Πάντερ, Κοκ, Τζόνσον και Χάμιλτον, η international πεντάδα του Χρήστου Σερέλη, με 4 Αμερικάνους και έναν Ολλανδό. Από την άλλη πλευρά, πιο ελληνικό το σχήμα του Γιούρι Στόβτς, λογικό αυτό, διότι είναι και πολύ μεγαλύτερη η ποιότητα της ΑΕΚ, πολύ μεγαλύτερο το μπάτζετ της, της επιτρέφει να έχει πρωτοκλασσά τους Έλληνες παίχτες, σαν τον Κώστα Βασιλιάδη, τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Ελπίζουμε ότι θα γίνει πρωτοκλασσά τους και ο Γιάννουλης Λαρετσάκης. Αυτοί οι τρεις Έλληνες πλησιώνονται από τον Τζαχουάντ Βίλιαμς και τον Ρόκο Λένι Ούκιτς. Γιάνγκ. Στον Πάντερ. Για δύο το σουτ από τον Τζόνσον, επιθετικό rebound από τον Ούκιτς. Στον Λαρετζάκη, Βασιλιάδης, τον Ούκιτς, πέντο σπίν του Μαυροϊδή, Βίλιαμς, θα του κλέψει την μπάλα ο Τζόνσον, σταυρωτή τρίπλα από τον Γιάνγκ και το φάουλ του Ούκιτς. Το Λαύριο ξεκινάει με μεγαλύτερη ενέργεια εκεί στις δύο άκρες του παρκέ. Ο Σωτήρης Μανολόπουλος, το δεξί χέρι του Γιούρι Στόβτς, δίνει μερικές οδηγίες στον Σλοβαίνο τεχνικό. Πιο σωστά, μερικές υποδείξεις κάνει, όχι οδηγίες. Γιάνγκ. Στον Τζόνσον έκανε βήματα, δεν πειράζει. Το άφησαν οι διαιτητές. Πάμε στον πάγκο της Ένωσης. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για Ολλανδούς, να πούμε ότι και στο ρόστερ της ΑΕΚ υπάρχει ένας Ολλανδός, ο οποίος δεν είναι στην δωδεκάδα. Όχι επισήμως ακόμα, Θανάση, νομίζω. Επισήμως, έχει υπογράψει. Υπέγραψε. Ναι. Ωραία. Είναι ο Γιάννικ Φράνκε. Τον βλέπουμε. Δίπλα στον Δημήτρη Μωραΐτη και τον Έντι Νάτιτς και από πίσω τους ο Δημήτρης Χαριτόπουλος. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε πολυπληθυσμικότητα. Όχι. Uh-huh. Όχι πληθυσμικότητα, λάθος εκφράση. Πολυπολιτισμικότητα. Ο Φράνκε, να πούμε, Θανάση, ότι αρχικά ήταν να υπογράψει στον Προμηθέα Πατρών. Έφυγε από την ομάδα της Πάτρας, δοκιμάστηκε από την Ένωση και πέρασε αυτό το τεστ. Λαρετζάκης, rebound από τον Πάντερ. Γιατί δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο μέρος. Και γι' αυτό θα βάλει και τον Dixon τώρα. Πάντερ εναντίον όλων, επιθετικό rebound από τον Κοκ. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο παίχτης, έχει εντυπωσιακό κορμί. Παίζει με αρκετή ενέργεια. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα πνικισμένος από τεχνικής κατάστασης, αλλά βοηθάει αρκετά. Και με 5 ξένους τώρα το Λαύριο πάει πιο πολύ στο επιθετικό rebound, γιατί είναι και η φύση τους, έτσι έχουν μάθει να πηδάνε στα καλάθια. Και κοίτανε να κάνει block out. Ο Κοκ, πρέπει να πούμε ότι ανακαλύφθηκε από Ισπανούς σκάουτς σε νεαρή ηλικία, στα 13 του βρέθηκε στην Ακαδημία της Γκραν Κανάρια στο Las Palmas. Δεν του προσφέρθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο και έτσι μετακόμισε στην Αμερική. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σαν Διέγκο. Ο Σαν Διέγκο, πολλοί λένε ότι είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποφύτησε πέρσι και το Λαύριο αποτελεί τον πρώτο επαγγελματικό σταθμό της καριέρας του. Μπράντον Γιάνγκ. Στον Πάντερ στέκεται για δύο. Rebound από τον Βίλιαμς. Dixon. Στο Μαυροϊδί. Θα κερδίσει αυτός με έξυπνο τρόπο το φάουλ από τον Κοκ. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Παίζει πολύ καλά το πήγε ο Μαυροϊδής και δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Το παίχτη. Νομίζω θα πρέπει να βρει μια άλλη λύση ώστε να μπορούν να το σταματήσουν πιο
ακόμα πιο έξω από το, από το βάθος της ρακέτας. Έχει πλέον 16 στις 18 βολές και 16-19 τώρα. Γιάνγκ στον Τζόνσον, Πάντερ Τζόνσον στο Γιάνγκ, περιμένει το σκρίν του Κοκ. Τζόνσον, καλή κυκλοφορία της μπάλας, ανοιχτό τρίποδο από τη γωνία για τον Πάντερ. Rebound του Μαυροϊδή. Ούκιτς στον Ντίξον. Εύκολα ο Αμερικανός πηγαίνει στο live και θα γράψει το 56-30. Ο Ντίξον, Γιώργο Μποσγανά, μπορεί να απειλήσει και με τα σούτ από μέση και μακρινή απόσταση, αλλά είναι και πολύ ικανός με την μπάλα στα χέρια. Χειρίζεται πολύ καλά το pick and roll, είναι πολύ εκρηκτικός. Νομίζω ότι είναι παίκτης που δύσκολα βρίσκεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ αν συνεχίσει έτσι. Είχαμε φάουλ προηγουμένως από τον Ούκιτς, το δεύτερο προσωπικό του Κροάτη. Ωραία η ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από τους 5.500 φίλους της Ένωσης που ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτό το μάτς, αλλά κυρίως να τιμήσουν τον σπουδαίο Γιώργο Τρότζο. Στον πάγκο στη θέση του Ιβάνοβιτς, Πάντερ για τρεις από την κορυφή, μία ακόμα καλή επιλογή, απλά ο Αμερικανός δεν τα βάζει. Ιβάνοβιτς, Πάντερ έχει 0 στα 4 εντός παιδιάς. Ντίξον, 5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Ξεπερνάει πολύ εύκολα το Γιάνγκ, το φλότερ με το ένα χέρι. Rebound από τον Γιάνγκ μετά την προσπάθεια του Τζόνσον. Γιάνγκ εναντίον όλων, το αριστερό lay-up και 56-32. Κανείς παίκτης του Λαβρίου δεν έχει διψήφιο νούμερο πόντων. Εδώ επιθετικό του Ιβάνοβιτς πάνω στο Γιάνγκ. Ο Αμερικανός γκάρντ του Λαβρίου είναι ο πρώτος του σκόρερ με 8 πόντους. Θα το δούμε και πάλι. Χρησιμοποίησε αντικανονικά τον αριστερό του αγώνα. Ο Ξενικάκης ήταν μπροστά στη φάση και ο ορθός έδωσε την παράβαση. Πάντερ. Πάμε στον Θανάση Ασπρούλια που έχει μαζί του τον Γιώργο Δέδα. Λοιπόν, πράγματι εδώ αριστερά από τον πάγκο της ΑΕΚ έχουμε μαζί μας ένα new entry στο τεχνικό team της ΑΕΚ, Γιώργος Δέδας, κοιμήθηκες παίκτης και ξύπνησες προπονητής. Κάπως έτσι έγινε. Εντάξει, ήταν καλή ευκαιρία. Με τον Γιώργο είμαστε χρόνια γνωστοί. Ήταν συνεργάτης με τον αδερφό μου πολλά χρόνια. Τον είχα προπονητή. Η ομάδα ήταν, οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και κάπως έτσι έγινε. 56 πόντοι στην επίθεση, 32 στην άμυνα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε σούπερ. Τι είναι αυτό το οποίο δεν σας αρέσει μέχρι τώρα? Το μόνο που δεν μας αρέσει είναι η επιπολαιότητα που δείχνουμε στην άμυνα, που αφήνουμε κάποια εύκολα σούτ, ενώ είχαμε πει τον τρόπο που παίζει το Λαύριο. Κατά τα άλλα είμαστε γενικά σε καλή μέρα και στην επίθεση απλά λίγο να μπορέσουμε λίγο τώρα που το Λαύριο παίζει αλλαγές και με ψηλό σχήμα να βρούμε το παίχτη με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα σε break. ΑΕΚ Λαύριο 56-32. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Κι εγώ. Συγγνώμη. Σε ποιο μήνα είστε? Στον πέμπτο. Δηλαδή έχετε ακόμα? Άλλους 7 μήνες. 5 και 7. 12. Σωστά. Εμείς τώρα το βάζουμε μπροστά. Scratch 12 μήνες στοίχη. Μια φορά σκρατσάρεις, 12 μήνες κερδίζεις. Γιατί μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 12.000 ευρώ επί 12 μήνες. Scratch, τύχη στη στιγμή. 4.53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. ΑΕΚ Λαύριο 56-32. Ο Κώστας κατέβασε το λόγο. Ενώ βλέπουμε με σχολείς, Κώστα, τα πεπραγμένα του Μάικλ Ντίξον με 11 πόντους, 3 ασίστ και 2 rebound.
παράπονα για τα mismatch τα οποία δεν διαβάζονται και κατ' επέκταση δεν τα εκμεταλλεύονται οι παίκτες του Λαβρίου. Έχει ο Χρήστος Ερέλης ότι έχει να κάνει με άλλα κομμάτια του επιθετικού παιχνιδιού. Σχεδιάσει ένα σύστημα το οποίο θα βγάλει στο 1-42 τον Τάιρεν Τζόνσον. Θανάση Ασπρούλια, προλάβες κάτι από τις οδηγίες του Γιούρις Ντόρτς? Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα. Μας τα είχε πει όλα ο Γιώργος Δέδας, δεν πειράζει. 56-33 μετά. Βέβαια, να πούμε ότι ο αδελφός του Γιώργου Δέδα, ο Στέφανος, συνεχίζει στον πάγκο της Γκαζιαντέπ. Διαδέχθηκε τον Γιούρις Ντόρτς, ή μάλλον πήρε τη θέση του Γιούρις Ντόρτς όταν ο Σλοβαίνος πέρσι αντικατέστησε τον Dragan Σάκοτα. Και ο Γιώργος Δέδας υπήρξε παίκτης, όπως μας είπε, του Γιούρις Ντόρτς στον Ηρακλή. Αντιμάχησε 58-34 μετά το follow από τον Σάκοτα, που τώρα θα πάρει και το αμυντικό rebound. Dixon στον Ιβάνοβιτς. Κακή πάσα του Ιβάνοβιτς, έγινε το κλέψιμο από τον Βρετανό, τον Άσλεϊ Χάμιλτον. Ακολούθως το λάθος από τον Κοκ Βασιλιάδη στον Σάκοτα, καλάθι και φάουλ. 60-34. Πάρα πολύ πολλά λάθη στο πώς θα πάνε στο καλάθι. Εντάξει. Καλάθι είναι 15 για το Λαύριο, 10 για την ΑΕΚ, η οποία έχει σημειώσει 15 πόντους από αυτά τα λάθη του Λαυρίου, ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν πάρει το παραμικρό από τα 10 λάθη της ΑΕΚ. Επίσης η Ένωση μετράει 14 πόντους στον ευνηδιασμό. Ο Σάκοτα ολοκλήρωσε το έμεσο τρίποδο και έγραψε το 61-34. Young θα ρίξει 61-36. Σάκοτα στον Φάλκερ, Βασιλιάδης στον Ιβάνοβιτς. 64-35, πέμπτο τρίποντο σε 15 προσπάθειες για την Ένωση. Χάμιλτον στο Γιάνγκ. Ο Γιάνγκ βασανίζει την μπάλα, ξεπερνάει τον Ιβάνοβιτς. Βλέπουμε ότι αν και είναι δεξιόχειρας, ένας και απέναντι σε καλούς παίκτες και καλές άμυνες είναι δύσκολο. Δηλαδή κρατάει πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του. Δεν πιστεύω να την ακούμπησε άλλος και αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βασιλιάδης για 3. Το rebound από τον Πάντερ. Κοκ 64-48. Ο οποίος έχει 4 rebound, 3 τάπες και αυτό ήταν το πρώτο του καλάθι. Οι πόντες στον εμφυλιασμό είναι 14 για την ΑΕΚ, 11 για τον Λαύριο. Φάουλ, τρίτο μαδικό, την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, που θα κάνει 2 αλλαγές, Περάκης και Αθανασούλας, αντί των Χάμιλτον και Τζόνσον. Ο Στόλτς από την πλευρά του αποσύρει τον Κώστα Βασιλιάδη. Πόντους με 2 στα 5 τρίποντα και ένα στο εναδίποντο. Είναι ο πρώτος rebounder της Ένωσης με 5. Ιβάνοβιτς στον Σάκοτα, στο τέλος των 24, ανάψει το 6. Στα 17 τρίποντα για την Ένωση, 3 στα 13 για το Λαύριο. Το έκτο διαχειρό Σάκοτα. Κοκ στο Γιάν για 2 από τον δεξί αγώνα, rebound του Σάκοτα. Τα rebound είναι 27 για την ΑΕΚ, 24 για τον Λαύριο, μικρή η διαφορά.
Ο Μιλόσεβιτς θέλει να αποστάρει τον Αθανασούλα. Κάνει νόημα να δώσει βοήθεια ο Κόκ, ο Γιάννης Αθανασούλας. Τελικά πάσα στην περιφέρεια. Ιβάνοβιτς για τρεις μετά την πάσα του Μιλόσεβιτς. Σάκοτα στον Μιλόσεβιτς. Φοβερή προσπάθεια. Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι, διαφορά θα ανοίξει πάρα πολύ. Πόσο να πάει, στους 31. Ναι, αλλά... είναι. Ναι. Πέρσι το Λαύριο είχε παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα εδώ ναι. στο ΟΑΚΑ. Είχε ιτηθεί μόλις με 8 πόντους σε ένα αρκετά συναρπαστικό παιχνίδι. Γιάνγκ και πάλι το ίδιο, έκανε τη reverse. Όλα τα τελειώματα του είναι με το αριστερό χέρι. Και πάλι την έξοχη προσπάθεια του Μιλόσεβιτς, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα του νεαρού, του Διονύση Σκουλίδα, που έκανε την αναπαράσταση μια χαρά. Ούκιτς στον Μιλόσεβιτς, Φάλκερ από το δικό του χέρι. Η μπάλα θα κυλήσει. Μένω το πεντάρι της ΑΕΚ, το να βρει ένα παίχτη το οποίο να... γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια και πρέπει να βρει ένα παίχτη εκεί. Νομίζω ότι εντάξει, η Φάλκερ δείχνει κάποια στοιχεία καλά. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι ένα ζητούμενο σε αυτήν την ομάδα έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα, τη θέση 5. Ο Φάλκερ είναι ένας σκληρός παίχτης, έβγαλε το παντεσπάνι του τα προηγούμενα χρόνια κατά κύριο λόγο στην Γαλλία. Ενώ ο Γιάνγκ μειώνει, θα πούμε στη συνέχεια, την διαδρομή του Φάλκερ στο επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί απομένουν μόλις 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ούκιτς, επιθετικό rebound του Φάλκερ, όχι, του κλέβει την μπάλα ο Κόκ πίσω από το κέντρο. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο του επιμέρου σκορ, του οποίου ήταν 16-14. Έτσι η ΑΕΚ έχει αυξήσει την διαφορά της από το 53-28 του ημιχρόνου στο 69-42. Μαζί σας σε ένα λεπτό για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίας περίοδου, ΑΕΚ Λαύριο 69-42, Λαύριο THI όπως είναι η πλήρης ονομασία από φέτος της ομάδας του Λαβρίου. Ο λόγος τον Κώστα Κατέβα που έχει δίπλα τον Κώστα Πασκάλη, τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ. Ρώτησε τον για κάτι για αυτό, Κώστα. Κώστα, καταρχάς αντιμετωπίζεις ως προπονητής πλέον μια ομάδα τη φανέλα της οποίας έχεις φορές. Δεν ξέρω τι αναμνήσεις έχεις από την ΑΕΚ. Σίγουρα, το είπα και προηγουμένως. Εντάξει, έχω ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή εδώ πέρα της καριέρας μου σαν παίκτης. Πήραμε το πρωτάθλημα, μεγάλη στιγμή. Με γεμάτο γήπεδο εδώ πέρα. Είναι ιδιαίτερη στιγμή, δεν μπορώ να πω. Και πιστεύω το ελληνικό μπάσκετ θέλει την ΑΕΚ να είναι δυνατή και να πρωταγωνιστεί. Και για να μην τρώω πολύ από τον πολύτιμο χρόνο σου, και κάτι για το μάτς. Το Λαύριο μεμονωμένα προσπαθεί. Τι είναι αυτό που λείπει ώστε να έχετε μια εικόνα από την οποία θα εξαχθούν καλά συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας? Σίγουρα είπα και προηγουμένως ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα, δεν έχουμε διάθεση. Στην επίθεση κάνουμε πολύ, πολύ εύκολα λάθη. Έχουμε χάσει πολλά ανοιχτά σουτ. Αλλά σίγουρα το πρόβλημά μας είναι η άμυνα. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλούς πόντους και πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε αυτό, γιατί θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο και στο σημερινό παιχνίδι, όπως φαίνεται ήδη στο σκορ, αλλά και στη συνέχεια γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Δικό μας παιδί, Γιώργο Μπουζγανά, των νοτίων προαστίων, ο Κώστας Πασχάλης από το Μήλωνα. Τον είχα και συμπαίκτη στη Φιλαδέλφια, στα καλά χρόνια της Φιλαδέλφιας. Είναι πολύ καλό παιδί και του αρέσει αυτό που κάνει και δουλεύει πολύ στο Λαύριο. Ιβάνοβιτς, τον Μαυροειδή έγινε το λάθος. Αθανασούλας πήγε να κάνει το Eurostep, μπερδεύτηκε στα πόδια του Σάκοτα. Ακόμα ένα λάθος. Κοίτα, είναι δεδομένο ότι είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Είναι λογική, ναι, αλλά θα πρέπει να λύσει αρκετά θέματα. Έτσι. Δείχνει μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει ομοιογένεια. Όπως ήταν πέρσι, και δεν βγάζει και το ίδιο πάθος, αν δεν κάνω λάθος, που έβγαζε πέρσι. Τώρα είναι το παιχνίδι, είναι. Ξέρεις, οι ομάδες χρονιά με τη χρονιά μπορούν να αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα πρόσωπο, και ιδιαίτερα να αλλάζουν και πολλούς παίχτες. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγα παιχνίδια ακόμα να δούμε πώς θα είναι το Λαύριο φέτος. Ούκιτς στον Μιλόσεβιτς. Rebound από τον Γιάνγκ. Αθανασούλας. Τώρα κάνει πολύ καλύτερα το Eurostep. 69-40. Κατεύθυνση δηλαδή στον πάσιμό του και τελειώνει με το αριστερό χέρι. Ιβάνοβιτς στον Νούκιτς. Τον πώς θα ρε ο Αργύρης Πετουλάκης όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Είδαμε και εδώ να παίζει με πλάτη τον Χριστόφορο Στεφανίδη. Τον είχε προστάρει στους
τελικούς του 2013 απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Διονύσης Κουλίνας για πρώτη φορά στο παρκέ. Ο χρυσός έφηβος του 2015 της Εθνικής Εφήβων που πήρε το Πανευρωπαϊκό που έγινε πέρσι στον Βόλο μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Γιώργο Παπαγιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά του Ηλία Παπαθεοδόρου και του Γιώργου Λιμιάτη. Σάκοτα για τρεις, προσπάθησε για το φόλο ο Μαυροϊδής και κέρδισε το φάουλ του Κοκ. Σκουλίδας από το Περιστέρι. Μετά το φάουλ για τον Ολλανδό. Αντικαθίσταται από τον Κακλαμανάκη. Ξανά και πάλι ο Γιώργος Τρότζος. Dixon στον Μαυροϊδή. 71-44. Όσο να πούμε ότι πέραν των 5 πρωταθλημάτων που κατέκτησε με την ΑΕΚ και φυσικά το κύπελο κυπελούχων του 1968, έπαιξε σε 5 ευρωμπάσκετ με την Εθνική Ελλάδος και είχε 136 συμμετοχές. Έπαιξε και σε 2 μεσογειακούς αγώνες που εδώ και πολλά χρόνια έχουν καταργηθεί. Ο Ούκιτς χτύπησε άθελά του τον Μπολτ, του έδωσε το χέρι και ανταπέδωσε ο Αμερικανός. Η ΑΕΚ να πούμε ότι ξεκινάει την Τρίτη τις υποχρεώσεις της στο Champions League της FIBA απέναντι στην Ουγγρική, την Σολνόκη. Ο Κουλίδας έπαιξε καλή άμυνα. Στον Αθανασούλα τον ανάγκασε κακό σουτ. Μπαλά βρήκε μόνο τη γωνία του ταμπλό. Ούκιτς στον Ντίξον. Ούκιτς στον Σκουλίδα για δύο. Είναι καλός φέρον νεαρός. Ένα από τα πολλά ταλαντούχα παιδιά που έχει αποκτήσει από την εποχή που ανέλαβε τα διοικητικά ενία του Δικεφάλου ο Μάκης Αγγελόπουλος, η ΑΕΚ, μαζί με τον Δημήτρη Μωραΐτη, μαζί με τον Έντι Νάτιτς, τον Βόσνιο, μαζί με τον Γιώργο Σαμπούρη. Τώρα τον Ολλανδό, τον Γιάννικ Φράγκε. Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Ντίξον. Έχουμε ακόμα ένα time out, 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Πάμε γρήγορα σε break. Γεια, πόσο καιρό έχεις να έρθεις στο χωριό σου? Για δες κάποιον που έχεις να δεις από τότε. Επειδή αξίζει να μοιράζεσαι αναμνήσεις χωρίς να το σκέφτεσαι, σου δίνουμε τη νέα υπηρεσία Vodafone Control Plus για να ενημερώνεσαι στο 80% του προγράμματός σου και να μπορείς να επιλέγεις οικονομικά έξτρα πακέτα ομιλίας ή Megabyte μέσα από την εφαρμογή My Vodafone. Γιατί αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Πάμε πρώτα στον Κώστα Κατέβα. Όπως είναι αντιληπτό σε αυτό το χρονικό σημείο, οι οδηγίες του coach Ρέλη ήταν καθαρά ψυχολογικού χαρακτήρα. Δεν δόθηκε σχεδόν καμία τεχνική οδηγία και προσπαθούσε και ο ίδιος και ο Κώστας Πασχάλης να κρατήσουν τους παίκτες τους όρθιους για τα 7 και 21 που απομένουν. Τους τόνισε πως υπάρχει χρόνος για να δούμε πράγματα, για να παρουσιάσετε πράγματα, για να επικοινωνήσετε και να αποδώσετε. Απλά βγάλτε από το μυαλό σας την εικόνα του σκορ. Από την άλλη πλευρά, Θανάση Ασπουλιά. Ο Γιώργος Ντόβιτς δεν είχε πάρα πολλά πράγματα να πει στους παίκτες, το έτσι και αλλιώς η διαφορά των 29 πόντων είναι ενδεικτική. Κάποιες γενικές οδηγίες για το παιχνίδι στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ντίξον έφτασε τους 12 πόντους, έχει και 4 assist. Μπολτς
τον Περάκη. Μπολς στον Κακλαμανάκη με αντίπαλο τον Τζαχουάδ Ουίλιαμς. Ωραία αποστάρισε, καλό το χουκ, τον αδείξε η μπάλα. Διαφορά στο συν 30, 74-44. Ουίλιαμς στο Νούκιτς για 3, 77-44. Τώρα το λάβει η πεντάδα του. Και νομίζω ότι πρέπει να, ίσως αυτά τα 6-7 λεπτά που μένουν, να προσπαθήσουν να παίξουν καλύτερη άμυνα. Ίσως και αυτό να θέλει και ο προπονητής του. Αυτά στα 22 τρίποντα, όπως είδαμε για την ΑΕΚ. Το Λαύριο έχει μόλις 3 στα 14. Το Λαύριο DHI. Στον πάγκο Σάκο Τακεούκιτς, στο παρκέ Ιβάνοβιτς και Γιώργος Τσαλμπούρης. Μπολτς στον Κακλαμανάκη, τάπα από τον Τσαλμπούρη που έπαιξε ένα χρόνο στο Iowa State με προπονητή τον Fred Hoiberg, τον νυν head coach των Chicago Bulls. Με τον οποίο, Θανάση Ασπρούλια, με τον οποίο είχε επαφή τηλεφωνική, σε επίπεδο μηνυμάτων τηλεφωνικών, ακόμα και πέρυσι, όταν ο Χόιμπερκ έκανε τον ντεμπούτο του στους Bulls. Και ήταν και συμπαίκτης, Θανάση, με τον συγχωρεμένο τον παίχτη των Hornets, τον Pelicans, τον Bryce DeSean Jones, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο συμπαίκτες, αλλά είχαν και άριστη σχέση μεταξύ τους. Ήταν μια σοκαριστική είδηση αυτή που έμαθε ο Γιώργος Τσαλμπούρης, και μάλιστα μίλησε και με το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού και γενικώς υπήρχε μια πολύ έντονη σχέση μεταξύ τους. 77-45 το σκορ. Dixon στον Ιβάνοβιτς. Μετά την αλλαγή έχει μείνει πάνω του ο Τζόνσον. Τσαλμπούρης για 3, τάχη. 80-45. Ο λόγος του Κατέβα. Αν μου επιτρέπεις, μπαίνω λίγο στα παππούς του Θανάση. Όντας στη θέση του στο φιλικό με τη Γαλατάσαρα, είδαμε τον Τζαλμπούρη σε αρκετές φάσεις να βγαίνει και να εκτελεί. Και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον μέχρι στιγμής είναι η αυτοπεποίθηση την οποία δείχνει στο περιφερειακό σουτ. Κάτι το οποίο με την πρώτη ευκαιρία το δείχνει και σήμερα. Από το... Πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν είναι δική μου υποψία ή... αν δεν έχω καταλάβει καλά, αλλά μετά το τρίποντο του Τσαλμπούρη ήταν η πρώτη φορά σχεδόν μετά από ένα χρόνο που βρίσκεται ο Γιούρις Ντόρτς στον πάγκο της ΑΕΚ. Χειροκρότησε παιχτή. Όχι, όχι, που τον είδα να σκάει έτσι με υποψία χαμόγελο στην ώρα, την ώρα του αγώνα. Μια θετική εξέλιξη. Γιώργο, όπως Γανά, εσύ δεν μπορούμε να πούμε ότι ήσουν ένα τέρας δύναμης. Όχι, ναι. Ήσουν αδύνατος, αλλά ήσουν... Έκρηξη, ναι. Ναι. Βλέποντας το κορμί του Τσαλμπούρη που σαφώς είναι... Κοίτα, είναι σε άλλη θέση, έτσι. Θα πρέπει να δυναμώσει αρκετά. Τον βοηθά πολύ που είναι πολύ καλό σουτ, αλλά επειδή όλη η δουλειά του, το μεγαλύτερο μέρος, θα είναι μέσα στη ρακέτα, θα πρέπει να βάλει πάρα πολύ δύναμη, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Και για αυτά τα παιδιά, όλα, όχι μόνο για αυτό, ναι, θα πρέπει τουλάχιστον να μάθουν να δουλεύουν ίσως δύο φορές παραπάνω από ό,τι δουλεύουν παίχτες οι οποίοι είναι βασικοί στην ομάδα, οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι. Το μεγαλύτερο που έχουν να μάθουν είναι να πρέπει να δουλεύουν. Πρέπει να το κάνουν δηλαδή συνειδητά, με πολλή δουλειά και μεγάλη ένταση. Τσαλμπούρης λοιπόν αγωνιζόταν στον Πιερικό. Πριν πάει στο Iowa State, τον είχαν τσεκάρει και οι δύο αιώνιοι σε ένα παιχνίδι στο Εγάλεο της Β' Εθνικής. Τότε ο Δημήτρης Πρίφτης ήταν στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Τον είχαν δει, τελικά ο ίδιος προτίμησε να πάει στο Iowa State και μετά τη θητεία του για ένα χρόνο στο NCAA τον απέκτησε η ΑΕΚ. Λίγο πιο μεγάλο, είναι γεννημένος το 1994 της γενιάς του Γιάννη Αντετοκούμπο, ήταν συμπαίκτες στο Ευρωμπάσκετ. Θανάση, παρακαλώ. Είχα μια συζήτηση με τον Σωτήρη Μανολόπουλο για ένα θέμα, πώς το λένε, διαδικαστικό. Δεν άκουγα τι έλεγες, αν μπορείς να επαναλάβεις.
στη συνύπαρξη Λαρετζάκη Αντετοκούμπο στο Ευρωμπάσκετ του Ταλίν, στο οποίο είχες δώσει το παρόν. Μποχωρίδη, Ιωάννη Παπαπέτρου. Παπαπέτρου, Αγραβάνη. Ποια άλλη ήταν, ήταν κάπως. Μου κάνει εντύπωση. Δεν σου κρύβω ότι ήθελα να το σχολιάσω από την πρώτη. Έχουμε time out. Πάμε, λοιπόν, πάμε στο break και το σχολιάζουμε αργότερα. Είναι η ενέργεια που δείχνει το δρόμο. Και στην Προτέρια αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Δείχνουμε το δρόμο με νέες, πιο φωτεινές δυνατότητες σε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Μάθετε περισσότερα στο 18311. Τα καλύτερα νέα τα φέρνει η Anytime. Ασφάλεια αυτοκινήτου και από 11 ευρώ το μήνα και το συμβόλαιο στο email σου σε ένα λεπτό. Η ασφάλεια που θέλεις στην καλύτερη τιμή. Μπες τώρα στο anytime.gr και ασφαλίσου. Συνέχεια από το ΆΚΑ, ΑΕΚ Λαύριο 84-49, ακούμε τον Γιουρετό. Ακούμε, ολοκλήρωση της οδηγίας του, 4.35 για το τέλος. Ο Λαρετζάκης είναι γεννημένος του 1993, ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον Αντετοκούμπο, τον Παπαπέτρο και τον Αγραβάνη. Ας ολοκληρώσουμε την ιστορία. Λοιπόν, είμαι μαζί σας, αν με θέλετε. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν την ιστορία. Να σχολιάσω από το ξεκίνημα του αγώνα. Βλέπω ότι βλέπουμε όλοι ότι ο Λαρετζάκης έχει πείσει τον Στόβιτς για την ικανότητά του να σταθεί στο επίπεδο της ΑΕΚ. Και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο, όπως αρχικά είπε στη μετάδοση, ξεκίνησε από το Εγάλεο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια, από ομάδες που τον πίστεψαν, που τον πίστεψαν, που πήγε δανεικός, που επέστρεψε. Ξέρεις, και είναι μια δύσκολη διαδικασία για ένα παιδί που έρχεται πλέον σε μια μεγάλη ομάδα και πείθει έναν σκληρό προπονητή όπως είναι ο Στόβιτς ότι μπορεί να παίξει. Και αυτό είναι κέρδος για τον ΑΕΚ και φυσικά είναι κέρδος και για τον ίδιο, έτσι, διότι κάποια στιγμή η καριέρα του θα μπορούσε να έχει πάρει άλλο δρόμο. Να το θέτεις, να συνέχισε για να ολοκληρώσω και εγώ βέβαια. Ναι, αυτό, ότι θα μπορούσε η καριέρα του να έχει πάρει εντελώς άλλο δρόμο, αλλά παρόλα αυτά το παλικάρι είναι εδώ. Το μπάσκετ είναι σε μια ομάδα με σπουδαίες φιλοδοξίες και είναι παρόν, και αυτό είναι σημαντικό πολύ. Πολύ σωστή αναφορά σου, γιατί ο Λαρετζάκης όντως είχε βρεθεί σε λάθος δρόμο, δεν δούλευε όσο έπρεπε, επέμεινε όμως, ορίμασε, βελτιώθηκε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ο προπονητής που τον είχε, όχι επιπλήξει, αλλά τον είχε εντάξει στην Α1 με πολύ σκληρό τρόπο. Ο Άρης Λυκογιάννης στον Ίκαρο Καλυφαίας του έδωσε ευκαιρία στον Κολοσσό, τον βελτίωσε πάρα πολύ και πλέον ο Γιαννούλης Λαρετζάκης είναι στο σωστό δρόμο. Μπορεί να γίνει ένας καλός παίκτης για μια ομάδα κορυφαίου επίπεδου σαν την ΑΕΚ. Μακάρι να συνεχίσει να εξελίσσεται και να βοηθήσει και την εθνική μας ομάδα. Είναι καλό παράδειγμα, γιατί ενώ στα πρώτα του χρόνια βελτιώθηκε, ορίμασε και πλέον κάνει τα πράγματα που πρέπει και ικανοποιεί και έναν πολύ απαιτητικό προπονητή όπως είναι ο Γιούρις Ντόουτς. Ο Τζαχουάντ Βίλιαμς με το τρίποντα από τη γωνία έγραψε το 87-50. Το παιχνίδι προσφέρεται για διαφόρων. Είναι ελεύθερο, ο κόσμος περνάει καλά, οπότε εντάξει. 3-25, το τέλος. Κοίτα, για αυτά τα παιδιά, για να πω και για τον πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το μυαλό και κατά πόσο θα πρέπει να βρεθεί ο προπονητής που μπορεί να το επηρεάσει το μυαλό και να του δώσει να καταλάβει τι κάνει. Και ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το να βρει τρόπο να παίζει. Δηλαδή να μην είναι, να περνάνε τα χρόνια και να είναι σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια άλλη ομάδα και να μην παίζει. Δηλαδή πρέπει και ο ίδιος και ο σύλλογος που είναι και όλοι να βρίσκουν έναν τρόπο να παίζουν. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν ταλέντο, αν κάτσουν 1, 2, 3 χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα και απλώς παίζουν 12, 12, δεν παίζουν ένα παιχνίδι, παίζουν 10 κάθεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ που αναδείχθηκες από τον Σέρβο προπονητή που αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του, γιατί θεωρώ ότι ήταν σε ίδιο επίπεδο με τον Ιφκοβιτς ή τον Μάλκοβιτς. Αναφέρομαι στον Βλάντο Τσούροβιτς. Είχε μεγάλη αντίληψη του παιχνιδιού, έτσι. Απλώς ίσως ο χαρακτήρας του να ανέβαινε πιο ψύχρεμα και πιο με το μυαλό το μπασκετικό που είχε, νομίζω ότι θα είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, έτσι.
Τι έμαθες από αυτόν όταν ήσουν νεαρός? Παρ' όλα αυτά και εγώ την πρώτη χρονιά που ήρθε, επειδή ήμουν 2 χρόνια στον Πανιόνιο με τον Δεδρινό και τον Κυρίτσι, έπαιζα δεν έπαιζα. Με τον Δεδρινό πήγα στον Παγκράτη και έπαιξα μια χρονιά Α2 που ανέβηκε τον Παγκράτη, αλλά έπαιξα έτσι. Και μετά γύρισα στον Πανιόνιο και από τότε έπαιζα για τα επόμενα 10 χρόνια έτσι. Νομίζω ότι ο Τζούροβιτς έπαιξε ένα μοντέλο πρώτα-πρώτα στον Πανιόνιο, το οποίο ήταν πάρα έφτιαξε μια ομάδα η οποία τότε χαιρόταν ο κόσμος να τη βλέπει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και τον ευχαριστούσε πολύ. Το οποίο πράγμα το έκανε και ο Ιβκοβιτς μετά στα 2 χρόνια που κάθισε. Η διαφορά πλέον 40 πόντους με τον Διονύση Σκουλίδα να αρπάσει την ευκαιρία που του δίνει ο Γιούρις Ντόρτς. Πέτυχε και το τρίποντα από τη γωνία. Τώρα μαρκάρει τον Κακλαμανάκη. Τον οδηγεί σε βήματα. Στη βοήθεια από την baseline περίμενε και ο Τζαβουάρ Ουίλιαμς. Ο Σκουλίδας έχει 5 πόντους και 2 ασίστ έως τώρα. Θα δούμε και πάλι την παράβαση από τον 22χρονο Έλληνα σέντερ. Φάλκερ που δεν έχει παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι, σε αντίθεση με τον Γουίλιαμς, τον είχε για 2 χρόνια στην Γκασιαντέπ ο Γιούρις Ντόρτς στο τουρκικό πρωτάθλημα και τον εμπιστεύεται πλέον και στην ΑΕΚ. Θανάση Ασπρούλια. Έχοντας και τον Γιώργο Τζαλμπούρη δίπλα μου, βλέποντας τον Λαρετζάκη, βλέποντας τον Σκουλίδα να είναι στο παρκέ, θα ήθελα και τη γνώμη του Γιώργου. Στο ελληνικό μπάσκετ διανύουμε μια περίοδο, μια εποχή που όλοι θέλουμε να βλέπουμε τα νέα παιδιά να παίζουν, να παίρνουν χρόνο κτλ. Και αυτό είναι και το λογικό και το θεμητό. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν είναι μια μονομερής πράξη. Δεν είναι υποχρέωση των ομάδων να εμπιστεύονται τα νέα παιδιά. Και δεν έχουν και χρέος. Είναι μια διμερή συνεργασία. Η ομάδα πρέπει να έχει διάθεση να εμπιστευτεί τα νέα παιδιά, αλλά και τα νέα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο και να πάρουν τα 2 ή τα 3 λεπτά ενός άλλου συμπαίκτη τους. Διότι οι ομάδες έχουν απαιτήσεις και οι νέοι παίκτες θα πρέπει να υψώνουν το ανάστημά τους στο ύψος των περιστάσεων. Κοίτα, είναι διαφορετική και η ψυχολογία. Έτσι. Τα παιδιά αυτές τις γενιές τώρα και τα αυτά που έρχονται, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο πάθος για το παιχνίδι, το οποίο εμείς το είχαμε. Μερικά παίζουν για το ταλέντο, βλέποντας ίσως το πώς θα βγάλουν λεφτά και ξεχνάνε το πόσο πρέπει να δουλέψουν και πόσο πάθος πρέπει να αγκαλιάσουν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι σύλλογοι, αν δεις και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι επενδύουν στο να βρουν νέα παιδιά και να φτιάξουν τις υποδομές τους. Που σημαίνει ότι το ελληνικό μπάσκετ, θες και με λόγω των οικονομικών προβλημάτων, οδηγείται σε ένα μοντέλο στο να μπορεί να βρει νέα παιδιά και να σιγά σιγά να τα βάλει να παίξουν μπάσκετ. Παρόλο που ίσως και τα ίδια θα πρέπει να αλλάξουν λίγο την ψυχολογία τους και τον τρόπο που σκέφτονται και δουλεύουν. Ωραία αυτή η ανάλυση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. 94-54, ξανά διαφορά στους 40 με το lay-up από τον Ράνταλ Φάλκερ. Άστε αυτή τη συζήτηση, Θανάση, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που μας είπες, ότι δεν υπάρχει Ντόντσιτς στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερη και τώρα δεν έχουμε χρόνο με 33 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δεν υπάρχουν παιδιά όμως, έτσι είναι. Μισό λεπτό. Θανάση, για ξανά πες το, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Θέλω να πω ότι ίσως να μην υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι να εκμεταλλευτούν τους Ντόντσιτς ή τους λιγότερο Ντόντσιτς που έχουμε στο μικρόφωνο. Πάντως, εγώ νομίζω ότι ο Ντόντσιτς φαινόμενο και δεν υπάρχουν ανάλογοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. 96-54 το σκορ, Κακλαμανάκη στα γράφη του 96-56, ΑΕΚ, Λαύριο, DHI, 96-56, αυτό είναι το τελικό σκορ της πολύ εύκολης επικράτησης της Ένωσης, που νομίζω ότι έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στον κόσμο της, που τίμησε αυτή την πολύ σημαντική μέρα με την βράβευση του Γιώργου Τρότζου και την απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 6. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ και MVP θα μπορούσαμε να πούμε, ο Μάικλ Ντίξον. Εντάξει, το MVP είναι σχετικό γιατί ήταν ένα άνετο μάτς με 12 πόντους, είχε και 4 ασίστ, 11
μέτρησαν ο Νίκολα Ιβάνοβιτς και ο Ντούσαν Σάκοτα, 10 είχε ο Δημήτρης Μαυροϊδής και ο Τζαφουάντ Βίλιαμς. Από την άλλη πλευρά, κορυφαίος του Λαβρίου, ο Μπράντον Γιάνγκ με 14 πόντους και 4 ασίστ. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Κίμη στο κλειστό της Χαλκίδας. Από την άλλη πλευρά, το Λαύριο φιλοξενεί τα Τρίκαλα και τα δύο μάτς θα γίνουν το επόμενο Σάββατο. Ο Θανάσης Ασπρούλιας έχει μαζί του τον Νίκολα Ιβάνοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Λοιπόν, πράγματι, έχουμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη μαζί μας. 96 πόντι, εύκολο παιχνίδι, αλλά κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο εάν οι παίκτες δεν μπουν με την κατάλληλη νοοτροπία και την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Όπως το είπες, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Δουλέψαμε, είχαμε όλη τη βδομάδα να δουλέψουμε πάνω στο Λαύριο. Μας έλεγε ο coach ότι είναι επικίνδυνη ομάδα γιατί παίρνει ενέργεια από την άμυνα, πιέζει και μπήκαμε από την αρχή σοβαρά και 100% και πήραμε έναν αέρα στο σκορ και τον κρατήσαμε σε όλο τον αγώνα. Και αυτό θα είναι ο στόχος μας, να ξεκινάμε και εμείς από πίσω γιατί μπροστά έχουμε πολύ ταλέντο και λογικό να βάζουμε τόσους πόντους. Ο Λαρετζάκης τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει σε κάτι? Θα αλλάξει σίγουρα την άμυνα πολύ πιο πολύ, γιατί όπως είπα ταλέντο έχουν όλοι μπροστά, οπότε εγώ πρέπει να γίνω ένας παίκτης της άμυνας και ό,τι ελεύθερο μου βγει και σε χρόνο που θα παίζω το λίγο πρέπει να το βάζω για να μένω στο παιχνίδι. Προσπαθώ κάθε μέρα, δουλεύουμε και προσπαθώ να κάνω τα μου κοιτάει ο coach για να παίζω. Ευχαριστούμε πολύ για όλους, ευχαριστούμε. Αμέσως ο λόγος στον Κώστα Κατέβα που έχει δίπλα τον προπονητή του Λαβρίου DHI, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Coach, πέρσι το Λαύριο στάθηκε πολύ πιο ανταγωνιστικά στο ίδιο ακριβώς παιχνίδι, στο αντίστοιχο μάτς. Θεωρείτε ότι δυνάμωσε η ΑΕΚ τόσο πολύ ή το επίπεδο προετοιμασίας του Λαβρίου δεν είναι ακόμα στο επίπεδο το οποίο θα θέλατε και η διαφορά ήταν αυτή η οποία τελικά, την οποία τελικά είδαμε? Προφανώς μπορεί να είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Η ΑΕΚ σήμερα ήταν πολύ καλή στην άμυνα, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να βρούμε κάποιες φάσεις που κάνουμε εμείς συνήθως. Αλλά νομίζω ότι το περσινό παιχνίδι, επειδή δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η ομάδα, εμάς σήμερα μάλλον μας έκανε κακό παρά καλό, με την έννοια ότι ίσως να θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε επίσης ανταγωνιστικοί, αλλά δεν παλέψαμε όπως θα έπρεπε να παλέψουμε για μια τόσο δύσκολη ομάδα και τόσο δύσκολη έδρα και τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Είναι ένα καλό μάθημα για μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι πολύ συγκεντρωμένα, να ξεκινάμε από την άμυνα και μετά να διεκδικούμε τα παιχνίδια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Λαύριο, πέρυσι ήταν μια ομάδα η οποία απέσπασε θετικότατες εντυπώσεις για την παρουσία της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος τι να περιμένει κανείς, ανάλογη τουλάχιστον πορεία? Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το αντίστοιχο με πέρσι. Ενδεχομένως, αν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο, θα ήταν ευχής έργων. Το βασικό είναι ότι πρέπει να μείνουμε στην κατηγορία, θα παλέψουμε γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας ενδιαφέρει. Είναι καλό και να καταφέρουμε το στόχο μας και να έχουμε και ένα σεβασμό από όλο το μπασκετικό κοινό. Αν το καταφέρουμε, θα είναι το ιδανικό. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους ανθρώπους και των δύο ομάδων για την άψογη συνεργασία σε ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Μάικλ Ντίξον, όπως είπαμε, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Για να δούμε μερικά από τα καταστήματά του. Μάτι του MVP του αγώνα με 12